Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου, κύριε Ναθαναήλ, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Ιρφάν Ραμπά, Σοφολογιότατε, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Επιτελάρχη, νομίζω ή υποδιοικητή, χαιρόμαστε για την παρουσία σας, όπως και για τους αντιδημάρχους, την κυρία Σέβη Βλάχου και τον κύριο Γιάννη Καλούδη, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον κύριο Μανιά και τη κυρία Παρισίδη, την επίτιμη Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων, την κυρία Αργυρό Κατσίλη, την Πρόεδρο των Κρητών και δεν ξέρω αν ξέχασα και κάποιον άλλον. Πάντως, ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Όπως ξέρετε, στις 8 Μαΐου του 1945 οι σύμμαχοι παρέδωσαν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Άρχιζε να γλυκοχαράζει, όπως λέμε ιστορική κυρία Αντιδήμαρχε, άρχιζε να γλυκοχαράζει η Λευτεριά στα Δωδεκάνησα. 8 Μαΐου λοιπόν 1945, μια σημαδιακή μέρα για τα νησιά μας που τόσα πέρασαν σε τόσα χρόνια δουλείας. Ο αρχηγός των γερμανικών δυνάμεων, ο Γερμανός Βάγκενερ, υπογράφει στη Σύμη το πρωτόκολλο της χωρίς όρους παράδοσης των νησιών στην Ελλάδα. Εγκαθίσταται αγγλική στρατιωτική διοίκηση μέχρι την οριστική απόφαση του Συμβουλίου Ειρήνης. Άλλοι που έπαιξαν σημαντικό ρόλο, άλλες προσωπικότητες στρατιωτικές, ήταν ο Πέιτζεν και ο Μόφατ. Θα πρέπει να πούμε ότι εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ήταν ο Χριστόδουλος Τσιγάντες, που ήταν αρχηγός του Ιερού Λόχου, που πολλά προσέφερε στο στράτευμα και στην πατρίδα. Εκεί προς τον Φεβρουάριο και στη συνέχεια τον Μάρτιο του 1947 υπογράφονται συνθήκες ειρήνης στο Παρίσι. Και έχουμε στρατιωτική διοίκηση στο Δωδεκάνησο υπό τον Περικλή Ιωαννίδη. Πάμε στο 1948 και υπογράφεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως το νόμο 518 η προσάρτηση των νησιών στη Δωδεκάνηση στην Ελλάδα. Έναρξη ισχύως του νόμου είναι 28 Οκτώβρη 1947. Όταν εμείς γιορτάζουμε την 7η Μαρτίου και υπονοούμε το έτος 1948, είναι η τυπική ημερομηνία της απελευθέρωσης, ενώ προηγήθηκε το 1947. Θυμάστε ότι είχαμε γιορτάσει και τα 50 χρόνια ελεύθερης Δωδεκανήσου με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και μεγαλοπρέπεια. Τώρα, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για αυτά τα γεγονότα, αλλά οι εκλεκτοί ομιλητές μας είναι ο καθηγητής κύριος Κλάψης από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, καθηγητής της Διπλωματίας και της Πολιτικής Επιστήμης. Και γι' αυτό τον καλέσαμε για να μας μιλήσει για αυτά τα διπλωματικά γεγονότα που διεξήχθησαν στα νησιά μας από το 1912 με τους Ιταλούς μέχρι και την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Ο κύριος Κλάψης είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι επιστημονικός συντονιστής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του ίδιου τμήματος. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, καθώς και του Επιστημονικού Συμβουλίου For European Studies. Είναι συγγραφέας 11 βιβλίων, έχει επιμεληθεί 6 συλλογικούς τόμους και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Παρατηρητήριο για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Για τους ομιλητές έτσι ήθελα 2-3 λόγια για τον κύριο Κώστα Κογιόπουλο,
Τελείωσε την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικεύτηκε στην ψυχιατρική. Έχει γράψει πλήθος άρθρων και εργασιών που αφορούν την ψυχιατρική και την ιστορία. Με την ιστορία της Δωδεκανήσου ασχολείται αρκετά χρόνια και έχει γράψει τα 6 βιβλία. Παράλληλα, είναι και συλλέκτης ιστορικού και αρχαιακού υλικού. Οικός από το 1912, αρχή της ιταλικής καταγωγής, κατοχής, εισβολής, σελίδες από την νεότερη ιστορία της Λέρου, επίτιμος δημότης της Λέρου για το συγγραφικό του έργο, Κος 1912-1947 και πολλά άλλα έργα και το βιογραφικό αρκετά πλούσιο, μπορείτε να τα δείτε κι εσείς. Ο Αχιλλέας Κουτσουράδης είναι δικηγόρος Αθηνών στον Άριο Πάγο και ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε νομικά στη Θεσσαλονίκη και αποπεράτωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στη Γαλλία και Γερμανία. Εκπροσώπησε την Ελλάδα, πολύ σύντομα τα λέω, εκπροσώπησε την Ελλάδα για μια 20ετία στην Commission on European Family Law, ενώ μετείχε ενεργά από τη δεκαετία του 80 ως τακτικό μέλος σε όλες σχεδόν τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εδώ λοιπόν έχουμε τα βιογραφικά και τη συγγραφική τους δράση. Μπορείτε να τα δείτε όσοι ενδιαφέρεστε, γιατί θα σας κουράσω πάρα πολύ. Και να ακούσουμε στην αρχή τον κύριο Κλάψη, αλλά μήπως πρέπει πρώτα, κύριε καθηγητά, να χαιρετήσουν οι παρόντες, ο Σεβασμιότατος, ο Σοφολογιότατος, ταξίαρχος, οι αντιδήμαρχοι. Θέλετε μετά? Είναι και συγγραφέας ο Σεβασμιότατος. Και έχει αναδείξει την οσία μελό στον τόπο μας. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο αντιδήμαρχε. Έχουμε δύο αντιδημάρχους, και τον κύριο Καλούδη και την κυρία... Σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, αγαπητέ κύριε ταξίαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, αγαπητοί συμπατριώτες, εκλεκτό πάνελ ομιλητών, αγαπητή μου πρόεδρε, πραγματικά χαίρομαι και το λέω μέσα από την καρδιά μου που σήμερα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου είμαστε όλοι εδώ για να κάνουμε ένα μάθημα ιστορίας. Όπως είπε ο Σεβασμιότατος, δεν είμαστε διπλωμάτες. Εγώ, αν και ιστορικός, αισθάνομαι μαθήτρια σήμερα, γιατί πραγματικά είναι διαφορετικό να διαβάζεις κάτι και διαφορετικό να βρίσκεσαι ακροατής με ένα τόσο εκλεκτό έτσι πάνελ ομιλητών και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να κάνουμε και ερωτήσεις για να φωτίσουμε και πλευρές που ίσως διαβάζοντάς τα δεν τα έχουμε κατανοήσει τόσο και να καταλάβουμε πραγματικά πώς μετά από έναν πόλεμο, πώς πραγματικά μετά από πολεμικές σειράξεις, τι ρόλο παίζουν τα διπλωματικά γεγονότα για να φτάσουμε στην πολυπόθητη ειρήνη. Εγώ να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Χαιρόμαστε που ο ΔΟΠΑΒΣ είναι συνδιοργανωτής σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Εκ μέρους του Δημάρχου μας, ο οποίος βρίσκεται σε άλλη εκδήλωση, πάλι πολιτιστικού περιεχομένου, και είναι από μαθητές. Είναι από το Γυμνάσιο Λύκειο Ζυπαρίου, που ανεβάζουν μια θεατρική παράσταση, Ο Μπαμπάς Μας ο Πόλεμος. Άρα καταλαβαίνετε πόσο έτσι δεμένα είναι όλα αυτά μαζί και πόσο όμορφο είναι η νεολαία μας να είναι σε σχολείο που είναι ανοιχτό στην κοινωνία, έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Και είναι και προεκλογική περίοδος. Να πούμε ότι ταυτόχρονα εδώ στη γειτονιά μας διεξάγονται μεγάλες προεκλογικές εκδηλώσεις. Άρα σας ευχαριστούμε και εσάς που επιλέξατε να είστε εδώ μαζί μας και σας ευχαριστούμε και σας χαίρουμε για την πρωτοβουλία, κυρία Πρόεδρε, που αυτές τις ημέρες, πριν ξεκινήσει έτσι και η σεζόν, μας δίνετε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις. Ευχαριστώ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά το COS TV που είναι μαζί μας για να μαγνητοσκοπήσει ολόκληρη την εκδήλωση και όσοι δεν είναι μαζί μας να την παρακολουθήσουν από τους δέχτες του COS TV. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, κυρία Αντιδήμαρχε, και εμείς, σαν φιλητάς, που πάντα στηρίζεται κάθε μας δραστηριότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πολύ. Και τα μέσα ενημέρωσης φυσικά είναι πάντα δίπλα μας. Ωραία. Σεβασμιότατε, σοφολογιότατε, κυρία και κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε ταξίαρχε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στο όμορφο νησί της ΚΟ. Σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που το επισκέπτομαι. Άλλη μια φορά πέρασα. Ήμουν απλός περαστικός για να πάρω το αεροπλάνο ερχόμενος από την Κάλυμνο για να πάω στην Αθήνα. Και έτσι είχα την ευκαιρία σήμερα με την καθοδήγηση της κυρίας Παρισίδου
να εξερευνήσω εν μέρη ένα κομμάτι του νησιού και να απολαύσω πολλές από τις ομορφιές του. Θέλω να ευχαριστήσω ειδικά τον πνευματικό όμιλο Κόνο Φιλιτάς και ειδικά την κυρία Παρισίδου για την ευγενική πρόσκληση που μου απίφθηναν, την οποία την αποδέχτηκα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και να προκαταβολικά να απολογηθώ, γιατί έχω μία αδυναμία την οποία θέλω να σου την εξομολογηθώ. Η αδυναμία είναι η εξής: δεν διαβάζω ποτέ κείμενο, αλλά έχω πάντοτε σημειώσεις μπροστά μου, με αποτέλεσμα να έχω ένα αγαπημένο σημείο στίξης που είναι η παρένθεση. Αλλά σας υπόσχομαι, κάθε παρένθεση που ανοίγω την κλείνω κιόλας. Δεν αφήνω ποτέ κάτι εκρεμές. Εγώ θα σας μιλήσω για ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολλές κοινικές πτυχές. Είναι το πώς τα Δωδεκάνησα αποτέλεσαν πιόνια σε μια μεγάλη γεωπολιτική και διπλωματική σκακέρα για περίπου 35 χρόνια, από το 1912, 35 χρόνια περίπου, από το 1912 έως το 1947. Διότι ανεξάρτητα από το ποιες ήταν οι προθέσεις των ανθρώπων, των κατοίκων των νησιών, το εθνικό τους φρόνημα και ούτω καθεξής, τα Δωδεκάνησα έγιναν παιχνίδι στην ισονοπία ισχύω στην Ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, αλλά ανάμεσα ακόμα και σε μικρότερα κράτη, λόγω της σημαντικής θέσης που κατήχαν και λόγω της σημασίας που εξαιτίας αυτής της θέσης είχαν στην ευρύτερη ισορροπία των δυνάμεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως θα ξέρετε καλύτερα από εμένα, το δωδεκανησιακό ζήτημα στη σύγχρονη εκδοχή του ξεκίνησε το 1912, την άνοιξη του 1912, όταν οι Ιταλοί ξεκίνησαν να καταλαμβάνουν το ένα μετά το άλλο τα Δωδεκάνησα, με μία εξαίρεση, το μακρινό, απομακρυσμένο και αποκομμένο από τα άλλα Δωδεκάνησα Καστελόριζο. Η ίδια η κατάληψη των Δωδεκανήσων από τους Ιταλούς υπήρξε απόδειξη αυτού που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή αποτέλεσαν πιόνια σε μια μεγάλη σκακέρα. Δεν ήταν μια αυτοτελής ενέργεια, αλλά ήταν συνυφασμένη η κατάληψη με έναν πόλεμο που είχε ξεκινήσει πολύ μακριά, σε μια περιοχή που πρόσφατα απέκτησε και μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, στην σημερινή Λιβύη, που τότε δεν λεγόταν Λιβύη, αλλά ήταν τα Βιλαέτια της Τριπολίτιδας και της Κυριναϊκής. Το Σεπτέμβριο του 1911, οι Ιταλοί αποβιβάστηκαν στη Λιβύη, με σκοπό να την καταλάβουν και να εγκαθιδρύσουν εκεί μια Ιταλική αποικία. Είχαν το όραμα της δημιουργίας μια μεγάλη αποικιακής αυτοκρατορίας, η οποία θα είχε εξακτηνώσεις και στην Αφρική. Ο πόλεμος όμως δεν εξελίχθηκε πολύ ευνοϊκά για τους Ιταλούς, μολονότι κατόρθωσαν σχετικά γρήγορα να καταλάβουν τα παράλια και παρά τις προβλέψεις που ήθελαν να συντρίβουν την Οθωμανική αντίσταση, εκείνοι δεν κατόρθωσαν να προωθηθούν στο εσωτερικό, διότι βρήκαν μεγάλη αντίσταση από τις Οθωμανικές δυνάμεις και από τον ντόπιο αραβικό πληθυσμό, που μπορεί να μην ήταν τουρκικός, αλλά που προτιμούσε τους Μουσουλμάνους Οθωμανούς από τους Χριστιανούς Ιταλούς. Μάλιστα, στις επιχειρήσεις στρατιωτικές της Λιβύης αναδείχθηκε ως σημαντική στρατιωτική προσωπικότητα και ένας άνθρωπος ο οποίος έμελε αργότερα να παίξει καθοριστικό ρόλο και στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, αλλά και στην τουρκική ιστορία, ο Μουσταφά Κεμάλ. Ο κατόπιν επωνομαστής Ατατούρκ, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, υπηρετούσε στην σημερινή Λιβύη και πρωταγωνίστησε στον αγώνα εναντίον των Ιταλών. Η αδυναμία των Ιταλών να καταλάβουν τη Λιβύη τους οδήγησε στην απόφαση να προχωρήσουν σε έναν αντιπερισπασμό. Και ο αντιπερισπασμός αυτός ήλθε με τη μορφή της κατάληψης των Δωδεκανήσων. Έτσι, την άνοιξη του 1912 κατέλαβαν όλα τα Δωδεκάνησα, με εξαίρεση το Καστελόριζο, με διπλό σκοπό, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Ο ένας ήταν να δημιουργήσουν ένα δεύτερο μέτωπο, πολεμικό μέτωπο στους Οθωμανούς και μάλιστα σχεδόν στην καρδιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δίπλα στα μικρασιατικά παράλια. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι Οθωμανοί να μην μπορούν να συγκεντρώσουν όλες τους στρατιωτικές δυνάμεις στη Βόρεια Αφρική, αλλά να είναι αναγκασμένοι να διατηρούν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στα μικρασιατικά παράλια, φοβούμενοι μια μελλοντική απόβαση των Ιταλών στην απέναντι μικρασιατική ακτή. Ταυτόχρονα όμως, δεύτερο στοιχείο, οι Ιταλοί με την κατάληψη των Δωδεκανήσων ήθελαν να αποκτήσουν και ένα ισχυρό γεωπολιτικό έρισμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήθελαν δηλαδή να θέσουν υπό τον έλεγχο τους τα Δωδεκάνησα, έτσι ώστε να επιδιώξουν αργότερα την διατήρησή τους υπό Ιταλική κυριαρχία, διότι αυτό θα τους καθιστούσε δύναμη με προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τον καιρό που οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα, τα υπόλοιπα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι ακόμη Οθωμανικά. Η Χίος, η Λέσβος, η Σάμος, η Καρία, η Λίμνος, η Σαμοθράκη και ούτω καθεξής είναι Οθωμανικά νησιά. Η Κρήτη το ίδιο, αυτόνομη μεν, αλλά Οθωμανική έστω και τυπικά δε. Η Ελλάδα έχει μόνο
τις Κυκλάδες και τις Βόρειες Ποράδες και την Εύβοια από τα νησιά του Αιγαίου. Επομένως, οι Ιταλοί επιδίωκαν μέσω της διατήρησης των Δωδεκανήσων υπό την κατοχή τους να προωθήσουν τις θέσεις τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν τέλει, ο Ιταλοτουρκικός πόλεμος ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 1912 με την υπογραφή μιας συνθήκης ανάμεσα στην Ιταλία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η συνθήκη υπογράφηκε σε μια πόλη που λίγα χρόνια αργότερα έμελε να αποτελέσει το θέατρο μιας μεγάλης ελληνοτουρκικής διπλωματικής διαπραγμάτευσης, αλλά και μιας γενικότερης διαπραγμάτευσης για τη διευθέτηση του Ανατολικού ζητήματος στη Λοζάνη της Ελβετίας. Εκεί, σε ένα προάστιο της Λοζάνης, στο Ουσί, οι Ιταλοί και οι Οθωμανοί υπέγραψαν μια συνθήκη η οποία προνοούσε για την παραχώρηση της Τριπολίτιδας και της Κυριναϊκής, της σημερινής Λιβύης δηλαδή, στην Ιταλία, και ταυτόχρονα προέβλεπε ότι οι Ιταλοί θα έπρεπε, αφότου ενσωμάτωναν την Τριπολίτιδα και την Κυριναϊκή, να αποχωρήσουν από τα Δωδεκάνησα. Όμως οι Ιταλοί είχαν στο νου τους κάθε άλλο παρά να αποχωρήσουν από τα Δωδεκάνησα. Υπολόγιζαν ότι επειδή η αποχώρηση των Οθωμανικών δυνάμεων από την Βόρεια Αφρική θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο, αλλά και επειδή υπολόγιζαν επίσης σωστά ότι όλο και κάποιοι θύλακες αντίστασης του τοπικού πληθυσμού θα έμεναν στη Βόρεια Αφρική, θα μπορούσαν οι Ιταλοί να ισχυρίζονται για μακροχρονικό διάστημα ότι δεν είχε επέλθει η πλήρης εφαρμογή της συνθήκης του Ουσί και ότι επομένως δικαιολογημένα διατηρούσαν ως ένα είδος ενέχειρο τα Δωδεκάνησα υπό την κατοχή τους. Η συνθήκη του Ουσί υπογράφηκε λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεσπάσουν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, πριν ξεκινήσει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, στη διάρκεια του οποίου η Ελλάδα κατόρθωσε να απελευθερώσει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλα όσα έχει δηλαδή σήμερα στην κυριαρχία της, αλλά και την Ύμβρο και την Τένεδο, που σήμερα βρίσκονται στην κυριαρχία της Τουρκίας. Εξαίρεση από τον κανόνα αποτέλεσαν τα Δωδεκάνησα. Και η εξαίρεση επήλθε εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Δωδεκάνησα, ναι μεν ήταν Οθωμανικά, από τυπική άποψη, αλλά στην πραγματικότητα διοικούνταν από τους Ιταλούς. Από τον κανόνα της Ιταλικής κατοχής των Δωδεκανήσων, όπως είπα και προηγουμένως, υπήρχε μια εξαίρεση, η εξαίρεση του Καστελορίζου, το οποίο την εποχή των Βαλκανικών πολέμων προχώρησε με αυθόρμητη πρωτοβουλία των Ελλήνων κατοίκων του στην κήρυξη της ένωσης με την Ελλάδα. Έτσι υπήρξε μια ειδική γεωγραφική παραδοξολογία. Η ελληνική ζώνη κατοχής και κυριαρχίας να σταματάει λίγο πάνω από τα Δωδεκάνησα, δηλαδή στη Σάμο και στην Ικαρία και στους Φούρνους, αλλά ταυτόχρονα το Καστελόριζο που βρισκόταν πολύ πολύ απομακρυσμένο να θεωρεί τον εαυτό του ενωμένο με την μητέρα πατρίδα. Αυτή η ιδιομορφία οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις να προχωρήσουν στη λήψη μιας απόφασης στις αρχές του 1914, το Φεβρουάριο του 1914, βάσει της οποίας έθεταν την Ελλάδα ενώπιον ενός τρομερού διλήμματος. Το δίλημα ήταν αν θα επέλεγε τα νησιά του Αιγαίου ή θα επέλεγε τη Βόρεια Ήπειρο, την οποία εξίσου είχε απελευθερώσει ο ελληνικός στρατός κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Η Ελλάδα, δηλαδή, τέθηκε ενώπιον του εξής διλήμματος. Ή θα διατηρούσε στρατεύματα στη Βόρεια Ήπειρο, αλλά θα έπρεπε να εκενώσει τα νησιά του Αιγαίου και να τα επιστρέψει στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή διαφορετικά θα διατηρούσε τα στρατεύματά της στα νησιά του Αιγαίου, αλλά θα έπρεπε να εκενώσει την Βόρεια Ήπειρο. Από τον κανόνα των νησιών που θα έμεναν υπό ελληνική κυριαρχία, υπήρχαν τρεις εξαιρέσεις. Η Ύμβρος, η Τένεδος και το Καστελόριζο. Τα τρία αυτά νησιά η Ελλάδα όφιλε να τα επιστρέψει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου πήρε μια σκληρή απόφαση, αλλά μια απόφαση η οποία ήταν, νομίζω, η καλύτερη δυνατή από πολιτική και διπλωματική άποψη, δηλαδή να δηλώσει ότι θα αποχωρούσε από τη Βόρεια Ήπειρο, προκειμένου να διατηρήσει υπό την κατοχή της τα νησιά. Πιστεύω ότι ο Βενιζέλος έκανε έναν πονηρό και, θα έλεγα, σωστό υπολογισμό. Ήξερε πολύ καλά ότι αν έφευγε η Ελλάδα από τα νησιά και τα επέστρεφε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, έκλεινε η πόρτα για τη μελλοντική διεκδίκησή του. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επαναλάβει τον θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων. Αντίθετα, αν αποχωρούσε από τη Βόρεια Ήπειρο, θα εξακολουθούσε να αφήνει ανοιχτή την πόρτα της διεκδίκησης της Βόρειου Ήπειρου. Η Βόρεια Ήπειρος προοριζόταν να δοθεί στην Αλβανία, ένα νεαρό κράτος, μικρό, αδύναμο, ασταθές, που δεν ήταν καθόλου βέβαιο
ότι θα επιβίωνε σε βάθος χρόνου. Εξάλλου, τα νησιά προσέφεραν στην Ελλάδα και μεγαλύτερα γεωπολιτικά πλεονεκτήματα. Την καθιστούσαν κυρίαρχη ενός μεγάλου τμήματος του Αιγαίου και κάτι ακόμη, της έδιναν την προοπτική της μελλοντικής επέκτασης στην αντίπερα ακτή του Αιγαίου Πελάγους, προοπτική που έλαβε σάρκα και οστά κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το καλοκαίρι του 1914 η Ευρώπη σύρθηκε στην άβυσσο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η Ιταλία θεωρητικά, που εξακολουθούσε φυσικά να κατέχει τα Δωδεκάνησα, έπρεπε να μπει στον πόλεμο στο πλευρό των δύο συμμάχων της, δηλαδή της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ήταν μέλος της τριπλής συμμαχίας των κεντρικών αυτοκρατοριών. Όμως οι Ιταλοί επέλεξαν έναν άλλο ρόλο για τον εαυτό τους. Επέλεξαν το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου. Παρέμειναν δηλαδή έξω από τον πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα μπήκαν σε μια διπλωματική διαπραγμάτευση που θα έλεγα ότι πήρε τη μορφή ενός πλειοδοτικού διαγωνισμού. Με άλλα λόγια, οι Ιταλοί έθεσαν στο παζάρι των διαπραγματεύσεων την προοπτική να συνταχθούν με τον έναν ή τον άλλο συνασπισμό του πολέμου, προσπαθώντας φυσικά να εκμεύσουν ανταλλάγματα, εδαφικά και άλλα, από τους δύο αντιμαχόμενους συνασπισμούς. Από τη μία ήταν οι κεντρικές δυνάμεις, όπως είπα, Γερμανία, Αυστρο-Ουγγαρία, αργότερα Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία, και από την άλλη ήταν οι δυνάμεις της Αντάντ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και πολλά άλλα μικρότερα κράτη. Οι Ιταλοί, ανάμεσα στα άλλα που διεκδικούσαν ως αντάλλαγμα προκειμένου να μπουν στον πόλεμο, ήταν φυσικά και τα Δωδεκάνησα. Όπως επίσης ήταν και μια ζώνη ευρείας επιρροής στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, δηλαδή περίπου σε όλη την ακτή που βρίσκεται απέναντι στα Δωδεκάνησα και που σχεδόν φτάνει απέναντι από την Κύπρο. Σε αυτό τον πλειοδοτικό διαγωνισμό, εκείνος που κατάφερε να δώσει τα περισσότερα στους Ιταλούς ήταν οι δυνάμεις της Αντάντ. Και ο λόγος ήταν πολύ απλός. Οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι έδιναν ανταλλάγματα στους Ιταλούς, τα οποία ανήκαν στους αντιπάλους τους. Ανήκαν στους Οθωμανούς ή ανήκαν στους Αυστριακούς, αν επρόκειτο για την Αδριατική θάλασσα. Και έτσι, τον Απρίλιο του 1915, οι Ιταλοί υπέγραψαν με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Ρωσία μία συνθήκη στο Λονδίνο. Με αυτή, σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των τριών αυτών δυνάμεων, οι τρεις δυνάμεις υπόσχονταν, ανάμεσα στα άλλα, να αναγνωρίσουν την ιταλική κυριαρχία επί των Δωδεκανήσων, με εξαίρεση το Καστελόριζο, γιατί το Καστελόριζο πολύ απλά δεν βρισκόταν εκείνη την ώρα υπό ιταλική κατοχή. Το Καστελόριζο, λίγους μήνες αργότερα, πέρασε στα χέρια των Γάλλων το Δεκέμβριο του 1915, οι οποίοι πάλι θέλησαν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα γεωπολιτικό έρισμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Το Καστελόριζο ήταν το πιο ανατολικό από τα νησιά των Δωδεκανήσων, βρισκόταν βαθιά μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο και επιπλέον, λόγω του φυσικού λιμανιού που είχε, μπορούσε να γίνει εξαιρετική βάση και για ναυτικές επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον και για τη χρησιμοποίηση ενός νέου όπλου που εκείνο τον καιρό άρχιζε να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο του στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Είχε μόλις αρχίσει το αεροπλάνο να χρησιμοποιείται ως στρατιωτικό μέσο και αεροδρόμια μπορεί να μην υπήρχαν, αλλά άρχισαν να αναπτύσσονται σιγά σιγά υδροπλάνα. Το λιμάνι του Καστελόριζου αποτελούσε ιδανικό τόπο για την προσθαλάσσωση υδροπλάνων και επομένως για τον ανεφοδιασμό τους και για την δράση τους σε ένα ευρύ πεδίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το δωδεκανησιακό ζήτημα απέκτησε και πάλι μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον. Και απέκτησε μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον, διότι συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο με τις εδαφικές διεκδικήσεις, τον οποίο υπέβαλε στη συνδιάσκεψη ειρήνης των Παρισίων ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ανάμεσα στα άλλα που ζήτησε ο Βενιζέλος, τη Βόρεια Ήπειρο, τη Δυτική Θράκη, την Ανατολική Θράκη, την επικύρωση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, μια μεγάλη ζώνη στη Δυτική Μικρά Ασία, φρόντισε να ζητήσει και την παραχώρηση στην Ελλάδα των Δωδεκανήσων. Η διεκδίκηση αυτή από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά και συνολικά ο στόχος του Βενιζέλου για τη δημιουργία ενός διευρυμένου ελληνικού κράτους, αυτό που τότε έλεγαν Ελλάδα των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών,
απέδειξε πόσο αντικρουόμενα ήταν τα συμφέροντα των δύο κρατών, δηλαδή της Ελλάδας και της Ιταλίας. Προφανώς η Ιταλία δεν ήθελε να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, αλλά προτιμούσε να τα κρατήσει δικά της. Οι Ιταλοί μπορεί να είχαν έλθει μόλις το 1912 στα Δωδεκάνησα, αλλά η φιλοδοξία τους ήταν, αν μπορούσαν, να τα διατηρήσουν υπό τον έλεγχό τους για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Όχι γιατί είχαν έρισμα εθνολογικό στα νησιά, αλλά διότι τα νησιά τους προσέφεραν σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα τα οποία δεν ήθελαν να τα εγκαταλείψουν. Πρέπει πάλι για να έχουμε στο μυαλό μας την ευρύτερη ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή, να δούμε το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου όχι όπως είναι σήμερα, αλλά όπως ήταν το 1918, το 1919. Σε αυτόν τον χάρτη, τα Δωδεκάνησα οι Ιταλοί ήθελαν να τα κρατήσουν στον έλεγχό τους, όπως κρατούσαν τη Λιβύη, την ίδια ώρα που οι Βρετανοί κρατούσαν υπό τον έλεγχό τους την Κύπρο, είχαν στην πραγματικότητα προτεκτοράτο την Αίγυπτο και έλεγχαν τη διόρυγα του Σουέζ, ενώ ταυτόχρονα είχαν αρχίσει να μοιράζουν τη Μέση Ανατολή με τους Γάλλους. Και έτσι ο Λίβανος και η Συρία προορίζονταν να είναι γαλλική ζώνη επιρροής, ενώ η Παλαιστίνη και η Ιορδανία προορίζονταν να είναι βρετανική ζώνη επιρροής. Άρα η Ανατολική Μεσόγειος ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης των μεγάλων δυνάμεων. Την ίδια ώρα η Οθωμανική Αυτοκρατορία προοριζόταν να διαμελιστεί και τα κομμάτια, τα ημάτια τα διαμελισμένα να μοιραστούν ανάμεσα είτε στις μεγάλες δυνάμεις, είτε στα νεοσύστατα αραβικά κράτη, είτε σε μικρότερες δυνάμεις της περιοχής, όπως ήταν η Ελλάδα που ήθελε να αναβιβαστεί, να αναβαθμιστεί στην ιεραρχία των δυνάμεων εκείνου του καιρού. Οι Ιταλοί έβλεπαν στην Ελλάδα μία δύναμη η οποία ήταν επικίνδυνη για τα δικά του συμφέροντα. Θα σας το πω με όρους έτσι, όσο πιο απλά μπορώ, θα σας έλεγα με όρους ποδοσφαιρικούς. Η Ιταλία ήταν η μικρότερη από τις μεγάλες δυνάμεις. Άρα, αν μιλάγαμε για ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ήταν στην πρώτη εθνική, μεν, αλλά τελευταία. Η Ελλάδα, η μεγάλη Ελλάδα των δύο υπηρών και των πέντε θαλασσών, θα ήταν ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας, αλλά θα ήταν πάνω-πάνω στον πίνακα της βαθμολογίας. Και ξέρετε, όταν παίζει ο τελευταίος της πρώτης εθνικής με τον πρώτο της δεύτερης, πολλές φορές ο πρώτος της δεύτερης κερδίζει τον τελευταίο της πρώτης, γιατί η διαφορά μεταξύ τους αρχίζει και μικραίνει. Πολύ περισσότερο που οι Ιταλοί φοβούνταν, όχι άδικα, ότι η Ελλάδα θα είχε και έναν ισχυρό υποστηρικτή σε όλη αυτή τη δραστηριότητα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και ο υποστηρικτής αυτός θα ήταν η Μεγάλη Βρετανία, που ήθελε τη Μεγάλη Ελλάδα προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει ως την εναλλακτική λύση απέναντι στη διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Μεγάλη Ελλάδα των Δύο Ηπείρων και των Πέντε Θαλασσών, που θα κυριαρχούσε στο Αιγαίο, που θα έφτανε μέχρι τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, θα ήταν το ανάγωμα απέναντι στην μελλοντική ενδεχόμενη προσπάθεια της νέας Σοβιετικής Ρωσίας να κατέλθει στα θερμά ύδατα της Μεσογείου. Οι Βρετανοί είχαν παίξει αυτό το παιχνίδι με την Οθωμανική Αυτοκρατορία για πάνω από έναν αιώνα. Τη χρησιμοποίησαν ως ανάγωμα απέναντι στην τζαρική Ρωσία. Και πίστευαν, πάλι όχι άδικα, ότι είτε τσάρι είτε μπολσεβίκι, το παιχνίδι που θα παίζονταν θα ήταν περίπου το ίδιο. Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, πάλι ποντίκια θα κυνηγούσε. Τα ποντίκια ήταν η προσπάθεια καθόδου στην Ανατολική Μεσόγειο. Για να μην τα πολυλογώ, οι Ιταλοί ήταν αντίθετοι σε όλες τις ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις. Στη Βόρεια Ήπειρο, στη Θράκη, στα νησιά του Αιγαίου, στη Μικρά Ασία και πολύ περισσότερο στα Δωδεκάνησα, τα οποία ήθελαν να τα κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους. Ο Βενιζέλος αντιλήφθηκε ότι η ικανοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που η Ελλάδα ήθελε να ενσωματώσει στον εθνικό της κορμό, περνούσε αναγκαστικά μέσα από μια κάποια συνεννόηση με την Ιταλία. Διότι καλώς ή κακώς, η Ιταλία ήταν μια σημαντική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι, το καλοκαίρι του 1919, ο Βενιζέλος προχώρησε σε μια καταρχήν συμφωνία με την Ιταλία, η οποία πήρε τη μορφή της υπογραφής ενός συμφώνου, της λεγόμενης συμφωνίας Βενιζέλου-Τιτώνη, από τα ονόματα του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών που τη συνυπέραψαν. Ανάμεσα στα άλλα, με τη συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη, οι Ιταλοί υπόσχονταν να υποστηρίξουν τις ελληνικές διεκδικήσεις επί των Δωδεκανήσων, με μία εξαίρεση, με την εξαίρεση της Ρόδου, την οποία οι Ιταλοί
φιλοδοξούσαν να κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους, έλεγαν ότι θα κρατούσαν υπό τον έλεγχό τους μέχρι την ημέρα που η Βρετανία θα παραχωρούσε την Κύπρο στην Ελλάδα. Τότε θα μπορούσε να διεξαχθεί στη Ρόδο δημοψήφισμα. Ο όρος της συμφωνίας Βενιζέλου-Τιτώνη ήταν απολύτως αποκαλυπτικός του πώς τα Δωδεκάνησα ήταν πιόνια στην ισορροπία των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ιταλοί έλεγαν θα αποχωρήσουμε πλήρως από τα Δωδεκάνησα μόνο όταν και οι Βρετανοί φύγουν από την Κύπρο. Όταν δηλαδή οι Βρετανοί εγκαταλείψουν το δικό τους νησιωτικό αίρισμα στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε μόνο θα εγκαταλείψουμε κι εμείς το δικό μας, έτσι ώστε να συνεχιστεί η ισορροπία των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη αποτέλεσε το προανάκρουσμα της υπογραφής της Συνθήκης των Σευρών, που ήρθε ακριβώς ένα χρόνο αργότερα. Όπως ξέρετε, με τη Συνθήκη των Σευρών η Ελλάδα πήρε μια σειρά από εδαφικά ανταλλάγματα. Αν διαβάσετε τη Συνθήκη Ειρήνης των Σευρών, θα διαπιστώσετε ότι τα Δωδεκάνησα παραχωρούνται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ιταλία και όχι στην Ελλάδα. Όμως την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, με τη Συνθήκη Ειρήνης των Σευρών, η Ελλάδα και η Ιταλία υπέγραψαν ξεχωριστή διμερή συμφωνία, διμερή συνθήκη, η οποία αποτέλεσε προσάρτημα στη Συνθήκη των Σευρών. Και με βάση αυτή, οι Ιταλοί έλεγαν πως με το ένα χέρι παίρνουν τα Δωδεκάνησα από τους Οθωμανούς και με το άλλο χέρι τα δίνουν στην Ελλάδα, με δύο εξαιρέσεις. Η μία ήταν η Ρόδος, το προέβλεπε εξάλλου και η Συμφωνία Βενιζέλου-Τιτώνη. Η Ρόδος θα έμενε, έλεγε η Συνθήκη των Σευρών, ιταλική, με καθεστώς ευρείας τοπικής αυτονομίας, μέχρι την ημέρα που οι Βρετανοί θα αποχωρούσαν από την Κύπρο, οπότε θα μπορούσε να γίνει στην Ρόδο δημοψήφισμα με δεδομένη την αναλογία του πληθυσμού. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν προδιαγεγραμμένο. Ταυτόχρονα όμως, η Συνθήκη των Σευρών, η ειδική Συνθήκη των Σευρών περί Δωδεκανήσου, προέβλεπε ότι και το Καστελόριζο θα έμενε οριστικά για πάντα στα ιταλικά χέρια. Ήταν και αυτή μια απόδειξη του πώς οι Ιταλοί έβλεπαν έστω το Καστελόριζο ως μοναδικό από τα Δωδεκάνησα, ως πιόνι στην γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Έχει ενδιαφέρον η Συνθήκη των Σευρών και για έναν άλλον λόγο. Γιατί ξεκίνησε μία, ας το πω έτσι, διπλωματική παράδοση, η οποία επαναλήφθηκε και σε όλες τις μεταγενέστερες συνθήκες που αφορούσαν το καθεστώς των Δωδεκανήσων, και στη Συνθήκη της Λοζάνης δηλαδή, αλλά και αργότερα στη Συνθήκη των Παρισίων του 1947. Αν διαβάσετε τη Συνθήκη των Σευρών, όπως και της Λοζάνης και, και των Παρισίων, θα διαπιστώσετε, δεν ξέρω, ίσως με έκπληξη, ότι ναι, μεν δωδεκάνησα, αλλά δεν είναι δώδεκα. Δεν είναι όμως και όλα όσα ξέρουμε ως δωδεκάνησα, παρά απαριθμούνται μόνο 14 από τα δωδεκάνησα. Δεν απαριθμούνται όλα. Δεν απαριθμούνται ούτε όλα τα κατοικημένα, ούτε πολύ περισσότερο όλα τα κατοίκητα, ούτε ακόμα περισσότερο οι μικρές νησίδες, βραχονησίδες, βράχοι και ούτω καθεξής, εκατοντάδες, οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την περιφέρεια των Δωδεκανήσων. Απαριθμούνται 14, τα 13 στη σειρά, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νήσιρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψή, Σίμι, Κος, και οι εξαρτώμενες από αυτά νησίδες, λέει η Συνθήκη των Σευρών, και το Καστελόριζο, για το οποίο δεν γίνεται αναφορά σε εξαρτώμενες νησίδες. Η Συνθήκη των Σευρών υπογράφηκε μεν, δεν εφαρμόστηκε ποτέ δε, διότι δεν κυρώθηκε ποτέ δε. Η Ελλάδα ανέλαβε το δύσκολο έργο να την εφαρμόσει από μόνη της στην πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, είχε ήδη εμπλακεί στη Μικρασιατική εκστρατεία. Το 1922 η εκστρατεία αυτή κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία, συνετρίβει ο ελληνικός στρατός και μαζί με την στρατιωτική ήττα επήλθε και ο ξεριζωμός του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς Ασίας και αργότερα και της Ανατολικής Θράκης. Προφανώς η Μικρασιατική εκστρατεία παρέστηρε μαζί της όλο το οικοδόμημα, το συμβατικό της Συνθήκης των Σευρών, κομμάτι του οποίου ήταν και η Ελληνοϊταλική Συνθήκη περί Δωδεκανήσων. Την ώρα, την επαύριον της Μικρασιατικής εκστρατείας, στην Ιταλία υπήρξε και μια μεγάλη κυβερνητική αλλαγή, διότι την εξουσία ανέλαβε ο Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος εγκαθίδρυσε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε μάλλον να εγκαθιδρύει το φασιστικό του καθεστώς. Μία από τις πρώτες δηλώσεις του νέου καθεστώτος ήταν ότι θεωρεί ανύπαρκτη τη Συνθήκη των Σευρών και ότι δεν πρόκειται ποτέ να παραχωρήσει το Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Έτσι, όταν το Νοέμβριο του 1922 ξεκίνησε στη Λοζάνη η συνδιάσκεψη της ειρήνης,
Ένα από τα ζητήματα που δεν συζητήθηκαν ήταν το 12ανησιακό. Διότι πολύ απλά η Ελλάδα δεν είχε τη δυνατότητα να εγείρει διεκδίκηση επί των 12ανήσων. Η Ελλάδα πήγε στη Λοζάνη όχι για να κερδίσει εδάφη, αλλά για να μην χάσει κι άλλα εδάφη. Εδώ να κάνω και μια μικρή σημείωση, αν μου επιτρέπετε. Η συνδιάσκεψη της Λοζάνης και όλες οι συνθήκες, με σημαντικότερη όλων τη συνθήκη ειρήνης, αυτή μας ενδιαφέρει ίσως και περισσότερο της Λοζάνης, η συνδιάσκεψη της ειρήνης δεν είναι μια ελληνοτουρκική συνδιάσκεψη, όπως πολλές φορές νομίζουμε. Ήταν μια πολυμερής διεθνής συνδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν πολλά κράτη και τη συνθήκη της ειρήνης την υπέγραψαν πολλά κράτη, 8 διαφορετικά κράτη, όχι μόνο η Ελλάδα και η Τουρκία. Μάλιστα, σε αντίθεση με αυτό που νομίζουμε οι περισσότεροι, στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης, τα ελληνικού ενδιαφέροντα ζητήματα δεν ήταν ούτε τα μόνα, ούτε τα περισσότερα, ούτε κατά ανάγκη τα σημαντικότερα από αυτά που συζητήθηκαν. Για την Ελλάδα μπορεί να ήταν, για τους υπόλοιπους δεν ήταν απαραίτητο πως ήταν. Έτσι τα Δωδεκάνησα μπήκαν σε δεύτερη μοίρα στη συνδιάσκεψη της ειρήνης. Για την ακρίβεια δεν συζητήθηκαν καθόλου, γιατί οι Ιταλοί διαμήνυσαν από την πρώτη στιγμή ότι δεν υπήρχε αντικείμενο συζήτησης. Έτσι, η συνθήκη της Λοζάνης στην πραγματικότητα επανέλαβε τους όρους της συνθήκης των Σεδρών, χωρίς όμως να υπάρξει επιμέρους ελληνοϊταλική συνθήκη που θα παραχωρούσε τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, η συνθήκη της Λοζάνης επανεπιβεβαίωσε ότι 14 ονομαστικά από τα Δωδεκάνησα και οι εξαρτώμενες από αυτά νησίδες παραχωρούνταν από την Τουρκία στην Ιταλία. Στο κείμενο της συνθήκης της ειρήνης υπάρχει όμως και ένας άλλος όρος, όχι στο άρθρο περί Δωδεκανήσων, ο οποίος αποτελεί έναν ασφαλή οδηγό για το ποια είναι η πραγματική εδαφική κατάσταση γενικά στο Αιγαίο. Η συνθήκη, όπως είπα, δεν κατονόμαζε όλα τα Δωδεκάνησα, όπως όμως δεν κατονόμαζε γενικά και όλα τα νησιά. Αν τη διαβάσετε φερυπίν, θα διαπιστώσετε ότι ονομάζει μόνο 6 νησιά που δίνονται στην Ελλάδα. Σαμοθράκη, Λίμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Δεν μιλάει για τους φούρνους, δεν μιλάει για τις Συνούσες, δεν μιλάει για τα ψαρά, δεν μιλάει για τον Άγιο Ευστράτιο, δεν μιλάει πολύ περισσότερο για τις εκατοντάδες νησίδες, βραχονησίδες και ούτω καθεξής που βρίσκονται διάσπαρτες στο Βόρειο Αιγαίο. Έχει όμως ένα άρθρο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και το οποίο αποτέλεσε θεμέλιο λίθο για τη διαρρύθμιση του εδαφικού καθεστώτος στο Αιγαίο. Λέει η συνθήκη ότι πέρα από τα κατανομαζόμενα εδάφη, τα κατανομαζόμενα νησιά, αυτά που δεν κατονομάζονται εμπίπτουν στον εξής απλό κανόνα. Εάν βρίσκονται σε απόσταση 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές, τις μικρασιατικές ακτές, ανήκουν στην Τουρκία. Αν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 μιλίων από τις μικρασιατικές ακτές, δεν ανήκουν στην Τουρκία. Μάλιστα, οι συντάκτες της συνθήκης προέκριναν και έναν όρο, ο οποίος έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον. Μόλον ότι μιλούν για αποστάσεις στη θάλασσα, δεν χρησιμοποιούν τον όρο 3 ναυτικά μίλια, αλλά χρησιμοποιούν τον όρο 3 μίλια. Έχει διαφορά, διότι το ναυτικό μίλι έχει 1852 μέτρα, ενώ το μίλι της θεριάς έχει 1600 κάτι. Τα 3 ναυτικά μίλια είναι 5,5 χιλιόμετρα. Τα 3 μίλια σκέτα είναι 4,8-4,9 χιλιόμετρα. Υπάρχει μια διαφορά περίπου 600 μέτρων, η οποία δημιουργεί μια ασάφεια ενδεχομένως. Αν κάποιος πάρει τη μετρητή στη συνθήκη της Λοζάνης, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Αλλά οι γκρίζες ζώνες δεν είναι αυτές που προβάλλονται από την γείτονα χώρα, αλλά μάλλον είναι νησάκια και βραχονησίδες που δεν κατονομάζονται και που βρίσκονται σε αυτή την ενδιάμεση ζώνη. Δηλαδή μεταξύ των 3 μιλίων και των 3 ναυτικών. Μιλίων. Η ιδιαιτερότητα της συνθήκης της Λοζάνης να μην κατονομάζει όλα τα νησιά οδήγησε σε μία αντιπαράθεση την Ιταλία με την Τουρκία. Πριν δηλαδή μας προκύψουν τα σύγχρονα γεγονότα της αμφισβήτησης της κυριαρχίας επί νησιών, νησίδων, βραχονησίδων και ούτω καθεξής από την πλευρά της Τουρκίας, αυτό το ζήτημα είχε αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης ανάμεσα στην Άγκυρα και στη Ρώμη, όχι στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Υπήρχε αμφιβολία ή αμφισβήτηση, αν θέλετε, για την κυριαρχία διάφορων μικρών νησιών και νησίδων. Τόσο στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, του Καστελορίζου, όσο και διάσπαρτα στην υπόλοιπη
περιοχή των Δωδεκανήσων. Έτσι, η Ιταλία και η Τουρκία, μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, υπέγραψαν το 1932 δύο συμφωνίες. Την πρώτη τον Ιανουάριο, με την οποία διευθετούσαν οριστικά τα ζητήματα κυριαρχίας στο σύμπλεγμα της Μεγίστης, στο Καστελόριζο δηλαδή, και στην νησίδα Καρααντά, την αναφέρει η συμφωνία, Αρκός, τη λέμε στα ελληνικά, στον κόλπο της Αλικαρνασσού, εδώ λίγο παρακάτω δηλαδή. Τι έλεγε δηλαδή η συνθήκη? Έλεγε με απόλυτη ακρίβεια σε ποιον ανήκουν κάθε μια από τις νησίδες, τις βραχονησίδες, αλλά και τα μικρά βραχάκια που εξέχουν τη θάλασσα γύρω από το Καστελόριζο, και ταυτόχρονα έδινε την νησίδα Καρααντά στην Τουρκία. Άφηνε βέβαια αδιευκρίνιστο το καθεστώς των υπόλοιπων Δωδεκανήσων. Γι' αυτό το Δεκέμβριο του 1932 η Ιταλία και η Τουρκία υπέγραψαν και συμπληρωματική συμφωνία, ένα συμπληρωματικό πρωτόκολλο, με το οποίο διευκρίνησαν την κυριαρχία επί όλου του υπόλοιπου κομματιού των Δωδεκανήσων. Είναι μια συμφωνία η οποία είναι τόσο ακριβής, ώστε να περιλαμβάνει στους όρους της κυριολεκτικά κάθε μια από τις μικρές νησίδες και βραχονησίδες. Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, επειδή ήταν και της επικαιρότητας και παραμένει με έναν τρόπο, τα ίμια κατονομάζονται στην συνθήκη του 1932 και σαφώς αποδίδονται στην Ιταλία. Χαράχθηκαν δηλαδή με απόλυτη ακρίβεια τα όρια της Ιταλικής Δωδεκανήσου από τη μια πλευρά και των μικρών τουρκικών νησιών από την άλλη. Η Τουρκία εκ των υστέρων αμφισβήτησε, όπως ξέρετε, αυτή τη συμφωνία, προβάλλοντας τον εξής ισχυρισμό, κατά τη γνώμη μου νομικά αστήρικτος ισχυρισμός και ακροβατικός. Ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία του Ιανουαρίου του 1932 ισχύει. Αυτή δεν την αμφισβητεί. Γι' αυτό και στο Καστελόριζο δεν υπάρχουν, δεν έχει γύρει διεκδικήσεις επί εδαφών. Αμφισβητεί το κατά πόσο το Καστελόριζο έχει δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες. Ισχυρίστηκε όμως ότι ισχυρίζεται ότι η συμφωνία του Δεκεμβρίου του 1932 δεν ισχύει, διότι δεν πρωτοκολλήθηκε ποτέ στην Κοινωνία των Εθνών, στον ΟΗΕ εκείνη του καιρού. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το πρωτόκολλο του Δεκεμβρίου ήταν στην πραγματικότητα, το λέει το ίδιο το κείμενο δηλαδή, προσάρτημα της συμφωνίας του Ιανουαρίου. Άρα γι' αυτό δεν θεώρησαν σκόπιμο ούτε η Ιταλία ούτε η Τουρκία να την πρωτοκολλήσουν, διότι πολύ απλά είχε ήδη πρωτοκολληθεί η πρωταρχική συνθήκη, και ανεξάρτητα από αυτό η πρωτοκόλληση δεν αποτελεί και στοιχείο νομικής εγκυρότητας μιας όποιας συμφωνίας. Επειδή έχω μακριλογήσει και δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θα τα πω εν συντομία. Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου το Δωδεκανησιακό παρέμεινε θαμένο. Η Ελλάδα δεν ήγηρε ποτέ ζήτημα Δωδεκανησιακό. Όταν το Σεπτέμβριο του 1928 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επισκέφτηκε τη Ρώμη και υπέγραψε με τον Μουσολίνη το Σύμφωνο Φιλίας Ελλάδας και Ιταλίας, δήλωσε ενώπιον του Μουσολίνη και δημοσίως, γιατί δημοσιεύτηκε και στις εφημερίδες, ότι δωδεκανησιακό ζήτημα δεν υφίσταται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, παρά υφίσταται μόνο ανάμεσα στην Ιταλία και στον δωδεκανησιακό λαό. Με άλλα λόγια, ο Βενιζέλος έλεγε ότι το δωδεκανησιακό δεν είναι διεθνές ζήτημα, αλλά είναι εσωτερικό ζήτημα της Ιταλίας. Λίγες μέρες μετά, επισκεπτόμενος στο Λονδίνο, έκανε ακριβώς την ίδια δήλωση, αλλά αυτή τη φορά για την Κύπρο. Κυπριακό δεν υφίσταται ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βρετανία, παρά μόνο ανάμεσα στη Βρετανία και στους Κυπρίους. Το Δωδεκανησιακό ανακοινήθηκε και πάλι στη συγκυρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν πια ο κόσμος διολίστησε στην άβυσσο του πολέμου και όταν φάνηκε ότι θα υπήρχε μία ανακατανομή των δυνάμεων σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα, ήδη από τα πρώτα στάδια του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940-1941, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για τα Δωδεκάνησα. Λογικό ήταν αυτό. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα βρέθηκε υποκαθεστώς, λίγους μήνες αργότερα, υποκαθεστώς ξένης κατοχής, γερμανο-ιταλο-βουλγαρικής, κατά τη διάρκεια της οποίας η ελληνική κυβέρνηση βρέθηκε εξόριστη στη Μέση Ανατολή και έτσι δεν είχε και πολύ μεγάλη δυνατότητα να εγείρει σοβαρές διεκδικήσεις. Σημείωνε κάθε φορά ενώπιον των συμμάχων των ενδιαφέρον για τα Δωδεκάνησα, ενέγραφε προσημειώσεις για τη μεταπολεμική διευθέτηση των ζητημάτων, αλλά δεν μπορούσε να εξασφαλίσει οποιαδήποτε πραγματική υπόσχεση από την πλευρά των συμμάχων.
Η συγκυρία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου απέδειξε και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για το 12ο. Διότι η Τουρκία, ναι, έμενε ουδέτερη κατά τη διάρκεια του πολέμου, μπήκε στον πόλεμο μόλις το Φεβρουάριο του 1945, δηλαδή κυριολεκτικό στην τελευταία στιγμή. Αλλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπως είχε κάνει η Ιταλία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προσπάθησε να κάνει η Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, έμενε επιτίδια ουδέτερη και προσπαθούσε να εξασφαλίσει ανταλλάγματα από τη μία ή από την άλλη πλευρά για να μπει στον πόλεμο με τους συμμάχους ή με τον άξονα. Ένα από τα ζητήματα που έθεσε κατά καιρούς και στους Γερμανούς και στους Βρετανούς ήταν το ζήτημα της μεταπολεμικής κατάστασης στα Δωδεκάνησα. Άλλοτε προσπάθησε να διεκδικήσει όλα τα Δωδεκάνησα, άλλοτε κάποια από τα Δωδεκάνησα, με ιδιαίτερη επιμονή στο Καστελόριζο, λόγω της ειδικής, ας πούμε, γεωγραφικής του θέσης. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία προσπάθησε να μπει σε αυτό τον διαγωνισμό, χωρίς όμως εν τέλει να εξασφαλίσει το αντάλλαγμα που ζητούσε. Το τέλος του πολέμου βρήκε το Δωδεκανησιακό και πάλι ανοιχτό. Όπως είπε και η κυρία Παρισίδου προηγουμένως, στις 8 Μαΐου οι Γερμανοί παρέδωσαν το Δωδεκάνησα στους Βρετανούς και έτσι άνοιξαν ακόμα περισσότερο την πόρτα για την προοπτική της ένωσης των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα. Εγκαθιδρύθηκε Βρετανική στρατιωτική διοίκηση. Τυπικά τα Δωδεκάνησα όμως παρέμεναν έδαφος ιταλικό από άποψη νομική. Δεν είχε αλλάξει το νομικό τους καθεστώς. Όμως μόλις μια εβδομάδα μετά, στις 15 Μαΐου του 1945, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε μια ενέργεια με τη σύμφωνη γνώμη των Βρετανών που περίπου προδίκαζε το μέλλον των Δωδεκανήσων. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Δαμασκηνός, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και αντιβασιλέας, δηλαδή αρχηγός του ελληνικού κράτους, επιβαίνοντας ένα ιστορικό θωρηκτό, στο θωρηκτό Αβέροφ, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στη Ρόδο, όπου έγινε δεκτός με φρενήρη ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους του νησιού και απίφθινε και ένα μνημειώδες διάγγελμα στους Ροδίους και κατ' επέκταση σε όλους τους Δωδεκανησίους, αναφερόμενος στους ακατάλληλους δεσμούς ανάμεσα στην ελεύθερη ελληνική Δωδεκάνησο και στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Ελλάδα μόλις είχε απελευθερωθεί από την ξένη κατοχή. Με το τέλος του πολέμου, η ελληνική κυβέρνηση ήγηρε επίσημα διεκδίκηση επί των Δωδεκανήσων. Το 1946 ξεκίνησαν οι εργασίες του Συνεδρίου της Ειρήνης και πάλι στο Παρίσι και εκεί η Ελλάδα είχε τρεις διεκδικήσεις που προέβαλε, εδαφικές, Δωδεκάνησα, Βόρεια Ήπειρο και ευνοϊκή διαρρύθμιση των ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Και πάλι δεν έκανε λόγο για την Κύπρο, στο βωμό της ελληνοβρετανικής φιλίας και της υποστήριξης που προσδοκούσε να έχει η Αθήνα από το Λονδίνο. Στη συνδιάσκεψη του Παρισιού των Παρισίων, μεγάλη διεθνή συνδιάσκεψη ανάμεσα στους νικητές και στους ηττημένους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα μεν συμμετείχε, δεν συμμετείχε βέβαια η Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν είχε έλθει ποτέ σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία και έτσι δεν είχε και νομικά το δικαίωμα της συμμετοχής. Ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το ποια θα έπρεπε να είναι η τύχη των Δωδεκανήσων. Μόλον ότι δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, η Τουρκία παρασκηνιακά προσπάθησε να εγείρει διεκδικήσεις, αυτές δεν έγιναν δεκτές. Φάνηκε πως η Ελλάδα θα έπαιρνε τα Δωδεκάνησα, αλλά παρενευλήθη ένα εμπόδιο το οποίο αρχικώς δεν είχε, ας πούμε, διαπιστωθεί από ελληνικής πλευράς. Ήταν οι σοβιετικές αντιρρήσεις, οι αντιρρήσεις της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να εξασφαλίσουν κάποια βάση στα Δωδεκάνησα. Ήταν το παλιό ρωσικό όνειρο της καθόδου στη Μεσόγειο. Όταν είδαν ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει δεκτό, συγκατάνευσαν μεν στην παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, αλλά υπό έναν απαράβατο όρο, όπως δήλωσαν, ότι τα Δωδεκάνησα θα ήταν πλήρως αποστρατιωτικοποιημένα. Ο όρος που έβαλαν οι Σοβιετικοί και ο οποίος αποτυπώθηκε εν τέλει και στη Συνθήκη της Ειρήνης, δεν είχε να κάνει ούτε με την ελληνοτουρκική ισορροπία. Εξάλλου, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία προορίζονταν να ενταχθούν στο δυτικό κόσμο, άρα θα ήταν αντίπαλα κράτη της Σοβιετικής Ένωσης. Ούτε είχε να κάνει με την ίδια την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά. Αποστρατιωτικοποίηση και μάλιστα πλήρης. Σήμαινε για τους Σοβιετικούς όχι ότι η Ελλάδα δεν θα είχε στρατό στα νησιά,
αλλά ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να φέρει στρατό στα νησιά. Πιο απλά, ότι οι αμερικανικά πλοία δεν θα μπορούσαν να ελιμενίζονται και να αναφοδιάζονται στα νησιά. Ακόμα πιο απλά, ότι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα νησιά ως δικές τους βάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το στοίχημα δεν ήταν ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία, αλλά ήταν το μεγάλο παιχνίδι του ψυχρού πολέμου που μόλις τότε είχε ξεκινήσει. Έστω και έτσι, η αλλαγή της σοβιετικής τάσης έδωσε τη δυνατότητα να υπογραφεί η Συνθήκη της Ειρήνης το Φεβρουάριο του 1947, βάσει του άρθρου 14 της οποίας, τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Και σε αυτή τη συνθήκη κατονομάζονταν μόλις 14 από τα νησιά, τα ίδια 14 νησιά. Αυτή τη φορά γινόταν αναφορά όχι σε εξαρτώμενες νησίδες, αλλά σε παρακείμενες νησίδες, όρος που είναι ευρύτερος, και μάλιστα ο όρος παρακείμενες νησίδες αφορούσε αυτή τη φορά και τις νησίδες γύρω από το Καστελόριζο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η συνθήκη υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1947. Μια μέρα νωρίτερα, στις 9 Φεβρουαρίου του 1947, την παραμονή δηλαδή της υπογραφής, η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε δια της αντιπροσωπείας της έγγραφη δήλωση στη συνδιάσκεψη της Ειρήνης, με την οποία δήλωνε το εξής, πως με τον όρο παρακείμενες νησίδες η Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι αποκτά κυριαρχία επί όλων των νησιωτικών εδαφών, μεγάλων, μικρών, μικρότερων, μικρότατων, που έως εκείνη την ημέρα ανήκαν στην Ιταλία. Ότι γινόταν δηλαδή η Ελλάδα, αυτό που λέμε στο διεθνές δίκαιο, καθολικός διάδοχος της Ιταλίας. Ό,τι μέχρι το 1947 ήταν ιταλικό, η τελευταία μικρή πέτρα, την επόμενη ημέρα της υπογραφής της συνθήκης, γινόταν ελληνικό. Έκανε δηλαδή αναφορά στις συμφωνίες του 1932, η οποία έγιναν πολύ της μόδας μετά το περιστατικό των ημείων. Με τη συνθήκη του 1947 επιβλήθηκε, όπως είπα, στα Δωδεκάνησα καθεστώς πλήρους αποστρατιωτικοποίησης. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό το καθεστώς δεν αφορούσε στην πραγματικότητα την Ελλάδα και την Τουρκία, αφορούσε την ευρύτερη ισορροπία των δυνάμεων. Η δε Τουρκία δεν ήταν και συμβαλόμενο μέρος εξάλλου στη συνθήκη της Ειρήνης, διότι πολύ απλά δεν είχε πολεμήσει με την Ιταλία. Κλείνω εδώ, νομίζω σας κούρασα πάρα πολύ, κάνοντας μόνο μία μικρή προστίκη. Το ξεχνάμε καμιά φορά, αλλά το Δωδεκάνησα αποτέλεσαν και πάλι αντικείμενο διεθνούς ενδιαφέροντος 17 χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ειρήνης των Παρισίων. Το καλοκαίρι του 1964, με αμερικανική μεσολάβηση, τη μεσολάβηση Άτσεσον, η Ελλάδα συζητούσε εξαντανακλάσεως με την Τουρκία την προοπτική ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, με την παραχώρηση όμως ανταλλαγμάτων στην Τουρκία. Και τα ανταλλάγματα θα ήταν δύο για την Τουρκία. Μία στρατιωτική βάση στην Κύπρο και το Καστελόριζο. Και μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση σε μια πρώτη φάση, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, τη δέχτηκε κιόλας την ανταλλαγή. Σήμερα αυτό μας φαίνεται αδιανόητο, αλλά το 1964 το Καστελόριζο δεν το ήξερε σχεδόν κανένα στην υπηρετική Ελλάδα. Και η κυβέρνηση παρουσίαζε τη διαπραγμάτευση για το Καστελόριζο. Θα την παρουσίαζε, γιατί δεν δημοσιοποιήθηκε τότε ακόμα. Την διαπραγμάτευση για το Καστελόριζο ως τεράστια ελληνική επιτυχία. Παίρνουμε την Κύπρο με 500.000 Έλληνες και δίνουμε το μικρούτσικο Καστελόριζο που έχει 300 κατοίκους. Άρα βγαίνουμε και κερδισμένοι. Είναι μια απόδειξη του πώς τα Δωδεκάνησα εξακολούθησαν να γίνονται πιόνια, καμιά φορά ακόμα και στα χέρια της ίδιας της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και ελπίζω να μην σας εξόντωσα. Θα έχει τη σειρά ο κύριος Κουτσουράρης. Ο κύριος Κογιόπουλος. Πρέπει να σας πω ότι το συγγραφικό έργο του κυρίου Κογιόπουλου είναι τεράστιο και κυρία Αντιδήμαρχε και κύριε Αντιδήμαρχε όλοι να γνωρίζετε ότι δεν έχουμε μέρος να περπατήσουμε στο γραφείο που είχε παραχωρηθεί προδεκαετίας στο Φιλιτά, ενώ θα πρέπει να απλώσουμε όλα τα βιβλία ανάμεσα και του κυρίου Κογιόπουλου και τη συλλογή που έφερε
ο κύριος Κουτσουράδης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκτός από τα δικά του. Δεν έχει μέρος να περπατήσουμε, πολύ περισσότερο να καθίσουμε να μελετήσουμε. Αν θέλετε να μας πάρετε στο ΔΟΠΑΒΣ, σε καμιά αίθουσα, σκεφτείτε το. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια, γιατί στο κάτω-κάτω έχουμε και το ίδιο αντικείμενο. Έτσι. Λοιπόν, σκεφτείτε βιβλία που έχει γράψει. Εδώ πέρα μας έχει 14 βιβλία ο κύριος Κογιόπουλος. Οικός το 1912, πολλές είναι αυτοτελείς, σελίδες από την νεότερη ιστορία, οικός του χθες και σήμερα, φοβερά λευκόματα, οικός της εργασίας, επαγγέλματα, βιομηχανία, παραγωγή, οικός 1912-1947, οικός Αιγαίο 1943, σελίδες από την ιστορία της εκπαίδευσης στην ΚΟ, πληροφορίες για τα Δωδεκάνησα στο τέλος του 19ου αιώνα, οικός μέχρι το μεγάλο σεισμό του 1933 πρόσφατα εκδόθηκε και εξέγερση της Καλύμνου το 1935. Σκεφτείτε όλες αυτές τις εκδόσεις, έτσι. Την εικόνα τη γνωρίζετε, δεν πρέπει να σας την πω εγώ. Για όλους ισχύει αυτό. Να έχουμε έτσι ένα αξιοπρεπή χώρο, να εκθέσουμε τα βιβλία μας, να μπορούμε να δεχθούμε και άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, να μπορούμε να το έχουμε και σαν αναγνωστήριο, ένα λάξ. Σκεφτείτε το, θα είναι μια πολύ σημαντική προσφορά. Ο κύριος Κογιόπουλος. Καλησπέρα σας. Σεβασμιότατες, οφολογιότατες, σεβαστές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Κλάψης τα είπε όλα, δεν μου αφήνει περιθώριο να πω τίποτα. Όχι, τα είπατε πολύ καλά και πραγματικά καλύψατε το θέμα πολύ ωραία. Παρ' όλα αυτά, έχω κάποια έτσι να προσθέσω κάποια μικρά πράγματα. Θα προσέθετα επίσης το πρωτόκολλο του 32, που ισχύει. Εμείς το λέμε ότι είναι συμπληρωματικό το δεύτερο τμήμα του Βορείου Συγκροτήματος, είναι συμπληρωματικό πρωτόκολλο, ενώ οι Τούρκοι το θεωρούν άλλο, το οποίο ψηφίστηκε από την Βουλή της Τουρκίας και της Ιταλίας, υπογράφηκε από τον Βασιλέα της Ιταλίας και τον Ατατούρκ, αλλά δεν κατατέθηκε. Αυτό είναι το νομικό θέμα, και ο κ. Κλάψης ξέρει καλύτερα όπως το έθεσε. Πάμε παραπάνω, ότι εκτός το πρωτόκολλο που ορίζει σύνορα, τα σύνορα τα ορίζουν και οι χάρτες και οι ιστορικές διοικήσεις και διαιρέσεις που ορίζουν πώς ήταν οι εξαρτήσεις των νησιών, των βραχονησίδων, των περιφερειών. Λοιπόν, στην νομαρχία Αρχιπελάγους, τότε επί Οθωμανοκρατίας, η κάθε νησίδα κεντρική, και το κάθε νησί είχε κάποιες εξαρτημένες νησίδες. Η Κάλυμνος είχε γύρω της μέχρι την Αστυπάλαια, όπως ήταν και επί Ιταλίας και σήμερα, και τα επαρχία μετά που δημιουργήθηκαν, και η Κος είχε την Ίσυρο και την Ψέριμο και κάποιες νησίδες. Η Αρκόνησος ή Καράντα, όπως λέει στα τουρκικά, μάλιστα ήταν ιδιοκτησία του Καλύμνου του Μαγκλή, της οικογένειας Μαγκλή δηλαδή, και υπήρχαν και τα λουτρά της Κλεοπάτρας εκεί πέρα, και σήμερα υπάρχουν, είναι αξιόλογα. Παραχωρήθηκε με το δεύτερο πρωτόκολλο, δηλαδή με το συνθήκη 32, δεύτερο πρωτόκολλο. Αν ακυρωθεί η συνθήκη του Βορείου Συγκρατήματος του 32, καταπίπτει και άλλες νησίδες οι οποίες έχουν χαρτογραφηθεί από την Ιταλική Υπηρεσία Στρατού, έχουν μπει μέσα σε στρατιωτικά όρια ασκήσεων, εφαρμογών, φάρων, στρατιωτικών δυνάμεων, ναυτικές χάρτες, και μάλιστα τα ίμια είχαν αρκοθετηθεί από τους Γερμανούς, που σημαίνει ότι ήταν εντός της Ιταλικής επικράτειας. Έτσι χάθηκε ο Ανδρίας, το Eclipse, το υποβρύχιο, το Trooper, που πέσανε στα ναρκοπέδια αυτά μεταξύ ημείων. Είχαν αρκοθετηθεί, άρα ήταν εντός, ενεργά εντός του Ιταλικού τότε, της Ιταλικής επικράτειας. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι επίσης. Οι συνθήκες που η Τουρκία έχει κάνει με διεθνείς με τις δυνάμεις εποχής και με τις Βαλκάνιους βέβαια, και οι οποίες συνθήκες ήταν δεσμευτικές και ενδεικτικές. Ο περίφημος επιτίδιος ουδέτερος, όπως ονόμασε ο καθηγητής Βέμπερ, ο Αμερικανός,
την Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Τουρκία είχε δύο βασικά στοιχεία που έπαιζε το χαρτί της. Εμείς δεν μπορέσαμε να μείνουμε ουδέτεροι. Ο Μεταξάς το επιθυμούσε, ο Γιώργος δεν το επιθυμούσε. Ήταν σαφώς οι εξαρτήσεις μας μεγάλες από την Αγγλία. Παρόλο τη σχέση που είχε η Ελλάδα με την Ιταλία και αυτές τις τα προβλήματα με τα Δωδεκάνησα, υπέγραψε ο Βενιζέλος το σύμφωνο Ιταλο-Ελληνικό Σύμφωνο του 1929, ένα χρόνο περίπου μετά το Τουρκο-Ιταλικό Σύμφωνο του 1928. Η ισορροπία που γινόταν στα Βαλκάνια, που ήθελε η Ιταλία να έχει σαν ζωτικό χώρο της, και η Τουρκία θεωρούσε τότε σαν μεγαλύτερο εχθρό της τους Ιταλούς. Επίσης, αν σας ρωτούσα ποιος ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος στις αρχές μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τι θα λέγαμε? Δεν ήταν πάντως οι Γερμανοί. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ήταν διαχρονικά. Ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος ήταν η Ιταλία. Η Ιταλία ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός της Ελλάδος μέχρι να τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η επέκταση των Ιταλών έγινε προς Ανατολάς, διότι δεν μπορούσε να επεκταθεί προς Δύση. Έχει την Ισπανία, τη Γαλλία, ισχυρές δυνάμεις, αποικιοκρατικές δυνάμεις και δύο, ήρθε προς το βαλκανικό χώρο. Η Τουρκία αφενός στον Ιταλο-Τουρκικό πόλεμο αισθάνθηκε την Ιταλία εχθρική και ήταν εχθρική. Η Ιταλία πάντα ελάμβανε υπόψη την Τουρκία, διότι τα Δωδεκάνησα ήταν ιταλικός χώρος μετά τη Λοζάνη ολοκάθαρα πλέον, ώστε όλη αυτή η διαμάχη έφερε τις διάφορες ισορροπίες. Αυτό που θέλω να πω τώρα είναι το εξής, ότι η Τουρκία είχε, εκτός τη θέση της που είναι σημαντική, και δεν είναι σημαντική μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι το μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι οι τουρκόφωνοι, θα πω, πληθυσμοί που πάνε ως την Κίνα. Μια ζώνη τεράστια. Ιδίως οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί, που η Τουρκία ήθελε να έχει, ας πούμε, τον πρώτο λόγο, όπως θέλανε η τσαρική Ρωσία, ήθελε να έχει τον πρώτο λόγο στους Ορθοδόξους. Ήθελε η Τουρκία εκεί. Οπότε και η θέση γεωγραφική και η θρησκευτική, αλλά και όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργόντουσαν, η Τουρκία ήταν πάντα ο μεγάλος ασθενής. Δεν έπαψε να είναι μεγάλος ασθενής. Ακόμα και όταν τελείωσε το θέμα με την Ελληνική Επανάσταση, το συνέδριο του Βερολίνου που πήραμε τις αποφάσεις πώς θα είναι η Τουρκία και η διάλυσή της, τελικά βρήκαν αυτόν τον τρόπο που βρήκαν στη διάλυσή της για το ανατολικό θέμα. Παρέμενε και μετά, διότι είχε πληθυσμούς διαφορετικούς μέσα, ήταν μπαροταποθήκη. Συγχρόνως, ο Κεμάλ είχε καταλάβει και είχε προσπαθήσει να σταματήσουν οι πόλεμοι, γι' αυτό το 30 έκανε την Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας, μετά τις ανταλλαγές πληθυσμού βέβαια, διότι είχε κουραστεί πάνω στους πολέμους αυτού. Και έτσι λοιπόν έχουμε την Τουρκία να κατορθώσει, όπως και τώρα το βλέπουμε, πώς γίνεται ακριβώς και τώρα, ενώ είναι χώρα του ΝΑΤΟ, πώς παίζει σε δύο ταμπλό με τους Ουκρανούς και με τους Ρώσους. Δεν ακολουθεί αυτά που το ΝΑΤΟ ζήτησε η Τουρκία. Κάνει αυτό που θέλει, αυτονομείται. Έτσι και τότε, παρά τις συμφωνίες, υπήρχε το Βαλκανικό Σύμφωνο του 1934. Βεβαίως μετά η συνθήκη του Μοντρέ το 1936, που η Τουρκία πήρε ό,τι ήθελε για τα στενά. Εκβίασε και πήρε αυτό που ήθελε. Το 1939 έχει αρχίσει ο πόλεμος, Σεπτέμβριο έχει αρχίσει ο πόλεμος, υπογράφεται η Αγγλοτουρκική Συνθήκη Αμοιβαίας Βοήθειας. Αυτή η συνθήκη, με την Αγγλία και Γαλλία, όχι μόνο δεν τη σεβάστηκαν, αλλά απέτησαν από τη Ρωσία να συνδεθεί και αυτή. Παράλληλα, αξίωσαν εν καιρό πολέμου μεγάλες ποσότητες όπλων και τις δόθηκαν. Το 1941, δύο χρόνια μετά, υπογράφουμε το αντίπαλο στρατόπεδο με τους Γερμανούς. Είναι η Γερμανοτουρκική Συνθήκη Φιλίας, που θα ίσχυε για 10 χρόνια, σταμάτησε το 1945 και η Γερμανία πια διαλύθηκε. Και το σύμφωνο Κλόντιους μέσα εκεί ήταν ότι η Τουρκία παρήχε μέταλλα, πρώτες ύλες, κυρίως το χρώμιο, σε πολλούς τόνους στη Γερμανία. Η Γερμανία αναγκάστηκε να παίρνουν σταφίδες και αγροτικά προϊόντα, παρόλο που δεν τα θέλανε, δεν ήταν πρώτης παραγωγής, πρώτης ποιότητας.
από τους Τούρκους για να σοφαρίσουν αυτό. Το ίδιο ζήτησαν και πλήρωσαν επίσης οι Αγγλοαμερικάνοι. Έχουμε λοιπόν μια Τουρκία που μπορεί να τους παίζει όλους. Εκεί πέρα αρχινάνε οι απαιτήσεις πλέον και παρακολουθούν πώς θα κάνουν με τα Δωδεκάνησα. Βεβαίως, αυτό που ζήτησαν οι Τούρκοι για να μπουν στον πόλεμο, αρνιόντουσαν να μπουν στον πόλεμο, λέγοντας στους Άγγλους ότι οι Γερμανοί ήταν ισχυροί, η Κωνσταντινούπολη ήταν μια ξύλινη πόλη και ένας βομβαρδισμός από Βουλγαρία θα την κατέστρεφε. Άρα ζητάω πολλά όπλα, ζητάω πολλές ενισχύσεις για να μπορέσω και εγώ να μπω στον πόλεμο μαζί σας. Στους Γερμανούς έλεγαν το άλλο, ότι εγώ μπορώ να μείνω ουδέτερη, και αυτό τους ήφερε τους Γερμανούς, είχαν τον Πρέρι, τον Φον Παπέν, ο οποίος ήταν ένας σημαντικός, ήταν και πρωθυπουργός κάποτε καγκελάριος της Γερμανίας. Ένα σημαντικό άτομο ήταν στην Τουρκία και είχε απέναντί του τον Άγγλο πρέσβη, ο οποίος ήταν ένας υποτονικός, αν μου επιτρέπετε να πούμε, άνθρωπος. Στο τέλος τον κατασκόπησαν με την υπόθεση Κικέρωνα και του πήραν και όλα τα αρχεία και έτσι οι Τούρκοι τα έδωσαν στους Γερμανούς και γινόταν αυτό το αλυσβερίσι. Τελικά, αυτές ήταν το διπλωματικό πλαίσιο που η Τουρκία είχε υπογράψει εκείνη την εποχή. Φτάνουμε, αρχινά συζητάμε στην συνάντηση της Καζαμπλάνκας. Στο 1943 οι Ρώσοι θέλουν να μπει η Τουρκία στη μέση. Οι Γερμανοί με τους μουσουλμάνους είχαν φτιάξει καμιά δεκαριά μεραρχίες μουσουλμάνων από Αζερμπαϊτζάν και όλες τις χώρες εκεί πέρα, που η Τουρκία βοηθούσε, αν θέλετε, και ιδεολογικά μπορούσε να παρέμβει και παντού, και πολεμούσαν τους Ρώσους. Και ήταν και πολύ σκληροί. Και ήταν τόσο σκληροί που όσοι συλλαμβάνονταν, τους φάζαν οι Ρώσοι, αυτούς, τους πρόσθετους αντζούντου, που λένε, στρατιώτες. Και γι' αυτό το λόγο η Τουρκία φοβόταν τώρα και τη Ρωσία. Η Ρωσία ζητούσε να μπει η Τουρκία. Η Τουρκία μέχρι το 1943 αρνιόταν να μπει στον πόλεμο. Οι Γερμανοί ήρθαν στα Δωδεκάνησα παρόλο τις ήττες που άρχισαν να διαφέρονται ολοκάθαρα στο ανατολικό μέτωπο, ακριβώς γιατί τα διαπραγματευόντουσαν εν μέρη σύμμαχοι. Δηλαδή, ναι μεν αλλά ήτανε, παρόλο που οι Άγγλοι δεν ήθελαν να βάλουν κανένα φανερό όρο μέσα σε αυτό. Τσουδερός μάλιστα είχε αρκετά, το είπε ο κύριος καθηγητής, αντιδράσει. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο σημείο, μέχρι το 1944 στην ακρίβεια. Βεβαίως θέλω να πω ότι τα όπλα που πήρε η Τουρκία προκειμένου να πει ναι για να βγει στον πόλεμο με τους συμμάχους και να πει ότι τώρα μπορώ να προστατευτώ και είμαι έτοιμη να βγω μαζί σας, ζήτησαν σαν αντάλλαγμα 2.300 άρματα, 2.600 πυροβόλα, 1.200 αεροσκάφη. Εμείς έχουμε 80 όταν έξωσε το πόλεμο 40, έτσι, 1.200 αεροσκάφη, 120 τόνους αεροπορικού καυσίμου, άνθρακα, σιδηροδρομικό υλικό και φυσικά πολλά χρήματα, τα οποία βεβαίως γνώριζαν ότι δεν θα λάβουν. Το γνώριζαν. Πολλές φορές άρχισαν μαξιμαλιστικές εκφράσεις, ώστε μάλιστα ο Ίντεν είχε πει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, λέει, να σε ακούσει ένας Τούρκος όταν μιλάς παρά ένας κουφός. Δηλαδή, γίνανε συζητήσεις οι οποίες ναι μεν αλλά. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε μέχρι το 1944, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, σαφώς φιλογερμανός, ο Πρωθυπουργός έκλεινε, ο Ινωνού δηλαδή, έκλεινε προς τους συμμάχους. Λοιπόν, όταν η Γερμανία τον Αύγουστο πλέον του 1945 τελείωσε ο πόλεμος, αυτό που γιορτάζουμε, θυμούμαστε τώρα στις 8 του Μάη, όταν λοιπόν τον Αύγουστο του 1944 η Γερμανία είχε σχεδόν συρρυκνωθεί, τότε κήρυξε, διέκοψε στις διπλωματικές σχέσεις η Τουρκία και κηρύζει τον πόλεμο στις 23 Φεβρουαρίου του 1945. Το 8 Μαΐου τελείωσε, κάποιους μήνες. Και έτσι πίστευε ότι θα μπορούσε, μετά και από τις συζητήσεις που έκανα, μπορούσε να μπει στο τραπέζι των συνομιλητών και των άλλων νικητών του πολέμου. Βεβαίως δεν μπήκε, ήταν αστείο βέβαια.
δεν μπήκε και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Μια κουβέντα ακόμα θέλω να πω. Οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρισκόντουσαν στα Δωδεκάνησα, οι γερμανικές και οι συνεργάτες τους Ιταλοί, οι φασίστες Ιταλοί, γιατί οι βασιλικοί Ιταλοί είχαν αντιδράσει το 43 που έπεσε και γι' αυτό και δεν... και τους σκότωσαν οι Γερμανοί. Είχαμε εδώ τη μεγάλη σφαγή του Οκτωβρίου, έτσι, τους έχουν όλους αξιωματικούς είχαν σκοτώσει. Παραδόθηκαν και ήταν από τις τελευταίες φρουρές που είχαν οι Γερμανοί έξω από τη Γερμανία. Τις 23 Απριλίου έκαναν εκτέλεση του Θεόκριτου Κόστογλου εδώ οι Γερμανοί. Μερικές μέρες πριν τη διάλυση, όταν η Γερμανία ήταν μόνο γύρω από το Βερολίνο, εδώ έκαναν εκτέλεση οι Γερμανοί. Ήταν ελάχιστες φρουρές Γερμανών και ήταν τα Δωδεκάνησα, ένα τμήμα της Κρήτης και η Μήλος. Εμείς λοιπόν στα Δωδεκάνησα, πάντα οι Γερμανοί είχαν αυτή την ευαισθησία ότι τα Δωδεκάνησα τα κρατάμε γιατί θα τα δώσουν οι Άγγλοι και θα μπουν οι Τούρκοι στον πόλεμο. Και τους έμειναν τελικά μέχρι το τέλος πολέμου. Αυτό, ευχαριστώ. Όπως βλέπετε, οι ευχαριστές μας απόψε είναι ανεξάνδρυτοι. Θα ακολουθήσει ο κύριος Χιλέας Κουτσουράδης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μία παράγραφο μόνο από το βιογραφικό του. Και προσέξτε εδώ, γιατί το συζητήσαμε και στο Φιλιτά, ότι πρέπει κάποια στιγμή να μας μιλήσει και για τον τουρισμό. Δεν έχει σημασία που είμαστε. Είσαστε και αντιδήμαρχος στα θέματα τουρισμού και πολύ καλά πάτε. Δύο φορές λοιπόν ανέλαβε πρόεδρος ειδικών επιτροπών στο Υπουργείο Τουρισμού για την κωδικοποίηση και εξυγχρονισμό του δικαίου του τουρισμού, του οποίου τη μελέτη και διδασκαλία εισήγαγε για πρώτη φορά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Διετέλεσε δύο φορές δικαστή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 87 του Συντάγματος, Δικαστήριο Αγωγών Κακοδικίας. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία και πέραν των 115 νομικών άρθρων στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά, ενώ μετέχει σε συντακτικές επιτροπές εγχωρίων και αλλοδαπών νομικών περιοδικών. Εντελώς πρόσφατα, 17 Ιουνίου του 2022, τιμήθηκε με ειδικό διεθνές συμπόσιο που διοργάνωσε σε αναγνώριση του επιστημονικού του έργου η Νομική Σχολή του Βερολίνου. Άρα έχουμε και εμείς σειρά τώρα. Κύριε Κοσφεράδη, συγγνώμη για την παρένθεση αυτή, γιατί είναι και τόπος, ένας τουριστικός προορισμός υπός, που μας δίνει ψωμί, τέλος πάντων. Θα μας απασχολήσει. Ευχαριστώ πολύ, μ' ακούτε. Ναι. Ανοιχτό είναι. Κυρία Πρόεδρε, πόσο χρόνος βλέπω έχει περάσει. Πόσο... πόσο χρόνο έχω στη διάθεσή μου για να δω τι θα μπορέσω να πω. Και... Ναι. Ένα τεταρτάκι. Ναι. Πολύ λίγα, αν υπάρχει. Λοιπόν, τα αυτονόητα. Να ευχαριστήσω το Φιλιτά για την τιμή που μου έκανε να μου προτείνει να είμαι κι εγώ στο πάνελ ως παρεμβαίνον στην ομιλία και να ευχαριστήσω και εσάς προσωπικά για τα καλά λόγια τα οποία είπατε για μένα. Επίσης θέλω να συγχαρώ και τους δύο προλαλήσαντες οι οποίοι με επάρκεια ανέπτυξαν τους αντίστοιχους προβληματισμούς. Να μην ξεχνάμε ότι φέτος είναι από πλευράς έτσι, προθεσμιών ή ημερομηνιών είναι κάπως σημαδιακή η χρονιά. Έχουμε από τη μια πλευρά έχουμε τα 80 χρόνια από την επιχείρηση πολική αρκούδα των Γερμανών με την οποία κατελήφθη η ΚΟΣ, πάρα πολύ σημαντική, όχι από στρατιωτικής απόψεως, όσο κυρίως από διπλωματικής. Διότι εάν τα νησιά δεν καταλαμβάνονταν από τους Γερμανούς και παρέμεναν στα χέρια των Άγγλων, σίγουρα θα εδίδονται στην Τουρκία. Άρα, ουδέν κακό να μιλιάς καλού,
η κατάληψη των νησιών από τους Γερμανούς αποσόβησε τον κίνδυνο να παραδοθούν τα νησιά στην Τουρκία. Άρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη πριν από 80 χρόνια. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι στις 8 Μαΐου, το είπατε κυρία Πρόεδρε, ήταν η υπογραφή της ανεφόρων παράδοσης των γερμανικών δυνάμεων, όχι στους συμμάχους, στους Άγγλους. Στους Άγγλους. Στους Άγγλους, στη Σίμη. Όπως γνωρίζετε, στην παράδοση που, η οποία έλαβε χώρα στην παραλία κάτω, στο γυαλό όπως λέγεται της Σίμης, δυστυχώς ο χώρος εκείνος, κάνω τώρα έτσι κριτική, καλόπιστη, δεν έχει προβληθεί ιστορικά, εξακολουθεί και είναι καφενείο. Θα έπρεπε κανονικά ο Δήμος της Σίμης, ναι, αλλά κάτω σεβασμιότατε, ο χώρος όμως είναι ακόμα ένα καφενείο. Πρέπει να το ξέρεις για να πας, να δεις ότι εκεί... Δικηγόροι, άρα και εγώ, όλοι. Δεν έχει πάρει αυτός ο ιστορικός χώρος της υπογραφής της ανεφόρων παράδοσης των γερμανικών δυνάμεων από τον Βάγκενερ στους Άγγλους, δεν έχει προβληθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή πρέπει να το ξέρει κάποιος να πάει εκεί και να το δει. Νομίζω υπάρχει μια μικρή πινακίδα μόνο. Και ναι, υπάρχει, την έχω δει, αλλά πρέπει να το ξέρεις. Ο Δήμος. Μακάρι να γίνουν. Απλώς έτσι για την συζήτηση, να πω ότι παρόντες ήταν ο Χριστόδουλος Τσιγάντε και ένας, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού. Αξιωματικός του γαλλικού ναυτικού. Οι οποίοι είχαν εντελώς δευτερεύοντα ρόλο. Η συμφωνία, ας πούμε, υπεγράφει από τον Βάγκενερ και από τους Άγγλους. Εκείνο που έγινε, το λέω έτσι απλώς για τη συζήτηση, είναι ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας χαιρετήθηκαν στρατιωτικά αμφότεροι, έκανε μια συμβολική κίνηση ο Βάγκενερ, έβγαλε το περίστροφό του, εφόσον παρεδόθηκε ο ίδιος, και το παρέδωσε στον Άγγλο συνταγματάρχη, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος ήταν ο βαθμός του. Και ο συνταγματάρχης πήρε το πιστόλι, γύρισε προς τον Τσιγάντε και του λέει κρατήστε το ως σουβενίρ. Τώρα, αν αυτό μπορούν οι διεθνολόγοι να το εκλάβουν ως ένδειξη ότι η Αγγλία είχε σκοπό αργότερα να παραδώσει τα νησιά στα Δωδεκάνησα, είναι κάτι που μπορεί κανείς να το σκεφτεί ή να μην το σκεφτεί. Αυτά έτσι εντελώς θα έλεγα συμπληρωματικά. Κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, ο Τσόρτσιλ είπε μια, ανάμεσα σε πολλά που έχει πει, έκανε μια σωστή υπόδειξη. Μια καλή ομιλία, είπε ο Τσόρτσιλ, πρέπει να εξαντλεί το θέμα χωρίς να εξαντλεί το ακροατήριο. Έτσι, το ακροατήριο. Γι' αυτό το λόγο, το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη, γι' αυτό το λόγο ζήτησα να μου πείτε τι χρόνο έχω στη διάθεσή μου. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω. Είμαι πρόθυμος να απαντήσω περισσότερο σε ερωτήσεις οι οποίες θα τεθούν. Εγώ αυτά που έχω σκοπό να σας πω είναι περισσότερο τεχνοκρατικά. Άλλωστε δεν είμαι ιστορικός. Το επάγγελμά μου εμένα είναι νομικός. Και θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό συνιστούν μια γενίκευση. Δηλαδή είναι γενικοί προβληματισμοί με τους οποίους θα ασχοληθώ. Οι γενικοί προβληματισμοί με τους οποίους έχω την πρόθεση ενδεχομένως να κουβεντιάσω μαζί σας είναι βασικές σκέψεις ως προς τις διεθνείς συνθήκες γενικώς, όχι τις συγκεκριμένες που είπαν οι προλαλήσαντες. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό και επίκαιρο είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Με σημείο αναφοράς την πολιτική την οποία άσκησε η τουρκική κυβέρνηση στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η οποία συνεχίζεται με συνέπεια και με συνέχεια μέχρι και σήμερα. Και ένα τρίτο σημείο είναι μερικοί χαρακτηριστικοί ιστορικοί σταθμοί που αναφέρονται στη σχέση, στο τρίγωνο μάλλον, Ελλάδα-Τουρκία-Τουρκία.
Αγγλία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά μαζί, δεν το λέω για να σας τρομάξω, περίπου το κείμενό μου είναι 20 σελίδες, αλίμονο, ίσως πρέπει με κάποια άλλη αφορμή να δώσω περισσότερη βαρύτητα σε λεπτομέρειες. Εγώ απλώς σας προειδεάζω ποια είναι τα θέματα με τα οποία είχα ασχοληθεί όταν μου έγινε η πρόταση να είμαι και εγώ παρόν σε αυτή την ωραία εκδήλωσή σας, και από τις ερωτήσεις που ενδεχομένως θα δεχτώ θα μπω σε επιμέρους προβληματισμούς. Δύο κουβέντες μόνο στα θέματα τα οποία έθιξαν οι προαλαλήσαντες συνάδελφοι, όπως τα έχω σημειώσει. Ξεκινάω με το τελευταίο του συναδέλφου μου εδώ στο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Κλάψη, για αυτό που έγινε το 1964 με το σχέδιο Άτζεσον, όπου όντως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, προκειμένου να κλείσει το Κυπριακό, πρότεινε, δεν ξέρω αν το δέχτηκε η Τουρκία, η Ελλάδα το συζητούσε, τότε ήταν κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, ότι να δώσει η Ελλάδα το Καστελόριζο στην Τουρκία, να επιτραπεί στην Κύπρο, ή μάλλον να δώσει η Κύπρος τη Χερσόνησο της Καρπασίας να γίνει τουρκική βάση και η υπόλοιπη Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα. Μία κουβέντα η οποία εγώ τότε ήμουνα όχι μεγάλος αλλά ούτε και μικρός. Τα θυμάμαι δηλαδή σαν να είναι τώρα. Μία πρόταση δεν θυμάμαι εάν την εξεστόμησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός της εποχής εκείνης, για να πείσει ότι ήταν συμφέρουσα για την Ελλάδα η πρόταση Άτζεσον. Λέει εδώ μας δίδουν μία πολυκατοικία και ζητάνε να δώσουμε το ρετυρέ. Να χάσουμε την πολυκατοικία για ένα ρετυρέ. Δεν θυμάμαι ακριβώς έτσι. Έτσι ήταν η πολυκατοικία. Θυμάμαι την έκφραση. Μας χαρίζουν μία πολυκατοικία, φτάνει να δώσουμε ένα ρετυρέ. Τώρα τι έγινε. Γιατί δεν προχώρησε η διαπραγμάτευση εκείνη. Μετά νομίζω έγινε και το ταξίδι του Παπανδρέου στο Τζόνσον, όπου πιο νομίζω πριν, ή πιο πριν. Πιο πριν, ναι. Τα γεγονότα εκείνης εποχής ήταν. Γιατί δεν προχώρησε εκείνη η συναλλαγή, είναι θέμα που αφορά την ιστορία του Κυπριακού, αυτό που λέμε ιστορία χαμένων ευκαιριών. Δεν γνωρίζω και δεν είμαι αυτή τη στιγμή ειδήμων για να πω αν ήταν χαμένη ευκαιρία ή δεν ήταν χαμένη ευκαιρία. Ένα άλλο σημείο, πάλι αφορά εσάς. Είπατε πολύ σωστά ότι ένας προάγγελος της Ένωσης των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα ήταν η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου και Αντιβασιλέως Δαμασκηνού. Δεν μας έκαναν χατήρι οι Άγγλοι, ούτε προδίκασαν οι Άγγλοι επιτρέποντας στον Δαμασκηνό με τον Αβέροφ να κατεβεί στη Ρόδο ότι τα νησιά θα πήγαιναν στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου, ο οποίος περισσότεροι ίσως το γνωρίζουν, ήταν ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος στην ΚΟ, και έζησε αρκετά κοντά την περίοδο της αγγλικής κατοχής, τους αποκαλούσε νέους δυνάστες. Ο ρόλος και τα θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη της Δημαρχίας Κουτσουράδη και στη συνέχεια της Δημαρχίας Γεωργίου Ιωαννίδη είναι κομμάτια της τοπικής ιστορίας τα οποία δυστυχώς δεν έχουν ερευνηθεί ούτε έχουν γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης. Είμαι πρόθυμος στο μέλλον να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή και αυτή την παράμετρο της Αγγλοκρατίας, τη σχέση της με τις ελληνικές δημοτικές αρχές. Λοιπόν, τι είχε γίνει τότε. Εκείνη την εποχή η Ρωσία έβαζε στο τραπέζι το θέμα της Τεργέστης και έλεγε, θέλετε να δοθούν τα Δωδεκάνησα στην Ελλάδα, δώστε την Τεργέστη στη Ιουγκοσλαβία. Διότι τότε κυριαρχούσε ο Τίτο. Δεν είχε επέλθει το ρήγμα ανάμεσα στο Στάλιν και στον Τίτο. Ήταν ακόμα, θα έλεγα, συνοδοιπόροι στο ίδιο στρατόπεδο. Τι έγινε τότε. Αρχές Μαΐου νομίζω, ο Τίτο, ο οποίος ήδη είχε καταλάβει την εξουσία στην Ιουγκοσλαβία, αυθαιρέτως, ενώ είχαν πει ότι το θέμα της Τεργέστης θα συζητηθεί στο συνέδριο της Ειρήνης μαζί με το αντίστοιχο της Δωδεκανήσου, αυθαιρέτως ο Τίτο με το στρατό του εισέρχεται στην Τεργέστη και έγινε και μία παρέλαση των παρτιζάνων του Ιουγκοσλαβικού στρατού. Σε αντίπεινα οι Άγγλοι, για να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους, είπαν στην Ελλάδα, αφού ο Τίτο μπαίνει στην Τεργέστη, να κατεβεί και ο Δαμασκηνός στα Δωδεκάνησα. Αυτός είναι ο λόγος που επέτρεψαν οι Άγγλοι την κάθοδο του Δαμασκηνού. Και εγώ θα έλεγα για το εξής.
ακόμα και κλείνω αυτές τις προκαταβολικές παρατηρήσεις μου, είναι ότι γιατί τα νησιά τελικά πήγαν στην Ελλάδα. Ακούμε και γράφονται κατά καιρούς από πολλούς ότι οι τρεις σύμμαχοι βασικά ήταν η Αμερική, αυτή η οποία στο τέλος είχε καταλυτικό ρόλο τα νησιά να δοθούν στην Ελλάδα. Ο ρόλος της Αγγλίας δεν ήταν τόσο καθαρός. Οι Άγγλοι συζητούσαν ή την λύση της ένταξης της Δωδεκανήσου στην Κοινοπολιτεία ή της παραχώρησης μερικών νησιών, ιδίως αυτών που γυτνίαζαν με την Τουρκία, δηλαδή την Κο, τη Σίμη και το Καστελόριζο και τα υπόλοιπα στην Ελλάδα, ή όλα στην Ελλάδα. Δεν είχαν ξεκαθαρίσει τι ακριβώς ήθελαν, γι' αυτό το λόγο και η πολιτεία τους στα Δωδεκάνησα στη διάρκεια της Αγγλοκρατίας δεν είναι και από τις πλέον ευτυχείς. Ίσως είναι η πλέον επικίνδυνη περίοδος για τα συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα, η περίοδος της Αγγλοκρατίας. Λοιπόν, αυτό το οποίο γράφεται και λέγεται είναι ότι ενώ οι τρεις σύμμαχοι, Αγγλία, Αμερική, δεν ξέρω η Γαλλία τι ρόλο έπαιζε, ήθελαν να δοθούν τα νησιά στην Ελλάδα, η Ρωσία, ο Μολότοφ, ο κύριος Νιέτ, ο κύριος Όχι, που έλεγε πάντα όχι σε όλα, αντιδρούσε και ότι ξαφνικά άλλαξε η πολιτική και είπε ο Μολότοφ, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να δοθούν στην Ελλάδα. Πολύ σωστά τα είπε ο συνάδελφος. Ήρθε η Ουκρανία τότε, η οποία έθεσε το θέμα της αποστρατικοποίησης για να μην χρησιμοποιηθούν τα νησιά και μάλλον οι βάσεις οι Ιταλικές, ιδίως της Λέρου και τα αεροδρόμια της Κο και της Ρόδου από τους Αγγλοαμερικανούς. Είχε ήδη ξεκινήσει σιγά σιγά ο ψυχρός πόλεμος, γι' αυτό προέβαλαν ως προϋπόθεση την αποστρατικοποίηση των νησιών. Πιστεύω ότι ο λόγος, αυτή είναι η εικασία δική μου, σας λέω δεν είμαι ιστορικός, δεν ξέρω τα αρχεία. Ο λόγος για τον οποίο μετεστράφει η σοβιετική τότε πολιτική και είπε ας δοθούν στην Ελλάδα υπό τον όρο της αποστρατικοποίησης ήταν διότι είχε αρχίσει ήδη η ρήξη ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση τότε και στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Δεν είχε πλέον λόγο η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση να υποστηρίζει τον Τίτο. Ίσως να μην ξεχνάμε και την άλλη παράμετρο ότι εκείνη την εποχή στην Ελλάδα δεν είχε ξεκαθαρίσει τι θα γίνει. Είχαν βέβαια τελειώσει τα Δεκεμβριανά, αλλά στη συνέχεια ο εμφύλιος πόλεμος κράτησε μέχρι το 1949. Άρα 46, 47, 48, 49 δεν είχε κριθεί το μεταπολεμικό, κοινωνικό, πολιτικό καθεστώς της Ελλάδος. Μπορούσε η Ελλάδα να εντάσσονταν στο Ανατολικό μπλοκ. Είχε επομένως συμφέρον η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση της εποχής εκείνης, ενδεχομένως να ενισχυθεί η Ελλάδα με την προοπτική ότι θα έρθει και αυτή στο δικό μας μπλοκ. Είχα κάνει μια πρόταση όταν ήμουν νομικό σύμβουλο σε κάποιο κοινοφελές ίδρυμα να δοθεί, και αυτό σας το λέω σαν ερέθισμα, να δοθεί μια υποτροφία και να πάει κάποιος νέος επιστήμονας στο μέτρο που έχουν ανοίξει τα αρχεία του Σοβιετικού Υπουργείου των Εξωτερικών και να δει και να ελέγξει ακριβώς τι μεσολάβησε σε επίπεδο ηγεσίας στη Σοβιετική Ένωση και έγινε αυτή η μεταστροφή. Αυτά που σας λέω είναι απλώς μια δική μου εικασία. Τι έγινε, αυτό το ξαφνικό που λέμε και κλείνουμε και λέμε ξαφνικά ο Μολότοφ μετεστράφει και λέει να πάρει τα νησιά η Ελλάδα, κάπου πάσχει δογματικά και μεθοδολογικά. Κάτι πρέπει να έχει γίνει, ίσως αυτό που λέω, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Λοιπόν, αυτά... Ορίστε... Μέχρι το 49 δεν είχε κρατήσει. Όλα έχουν παίξει ρόλο. Ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος και με τον Εθνικό Στρατό κράτησε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το 49, μέχρι τις μάχες πάνω στο Γράμμο και στο Βίτσι. Λοιπόν, μέχρι τότε... Ναι. Ναι. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Ναι, αλλά αυτό αφορά κάποια άλλη προβληματική. Δεν ξέρω αυτά τα γεγονότα, δηλαδή ποιος ήταν ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης σε σχέση με τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Η Βουλγαρία, εξ όσων γνωρίζω, συγγνώμη, αλλά δεν είμαι ειδικός. Είναι οι γενικές μου γνώσεις αυτές. Ναι. Η Βουλγαρία, από ό,τι έχω διαβάσει, είχε κλείσει τα σύνορα, δεν επέτρεπε καμία κίνηση.
η Ιουγκοσλαβία, ο Τίτο μέχρι τη ρήξη του με τη Μόσχα είχε ανοιχτά τα σύνορα στο Μπόλκες, πώς λεγόταν ένα χωρίς. Στο Μπούλκες, απάνω. Μπαινόβγαιναν. Η Αλβανία, η οποία τότε ήταν υποχείριο της Ιουγκοσλαβίας, επίσης. Από τη στιγμή που έκλεισε ο Τίτο τα σύνορα, δηλαδή έγινε η ρήξη ανάμεσα στον Τίτο και στον Στάλιν, έκλεισαν τα σύνορα, έμεινε μόνο η Αλβανία, οπότε η Αλβανία δεν μπόρεσε και ίσως εκεί κατάληξαν. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εγώ τρία θέματα, ξαναλέω, έχω σκοπό να κουβεντιάσω μαζί σας. Το ένα είναι οι συνθήκες γενικά, όπου έχω βρει 7 σημεία πάρα πολύ σημαντικά για τις συνθήκες, που ισχύουν διαχρονικά, όχι μόνο για τις ελληνοτουρκικές ή ελληνοβρετανικές κ.ο.δ.. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, που έχει μια διαχρονικότητα. Και το τρίτο, ορισμένα επιμέρους, θα έλεγα, ιστορικά στοιχεία, που δένουν με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Υπόθηκαν από τους προλαλήσαντες ομιλητές μερικά. Αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως, εφόσον με ρωτήσετε και είναι στο πλαίσιο αυτών τα οποία έχω ερευνήσει, ευχαρίστως να σας δώσω εξηγήσεις. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, έχουμε χρόνο, θέλετε να πω σε λεπτομέρειες, ό,τι θέλετε. Ερωτήσεις. Σε αυτές τις τρεις ενότητες. Ναι, με μικρόφωνο, ναι. Καλησπέρα σας. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πρόεδρο και τον ΔΟΠΑΒΣ. Δεύτερον, εσάς για την εμπεριστατωμένη παρουσίαση και τις εισηγήσεις σας. Απλώς εγώ θέλω να επισημάνω ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα καλούμαστε εμείς πλέον να τα υποστηρίξουμε, να υποστηρίζουμε τα ελληνικά πλέον συμφέροντα, τις 132 νήσους, βραχονησίδες, μικρονησίδες, που είναι απόρρια όλων αυτών των συνθήκων που όλοι σας επικαλείστε, όλοι μας γνωρίζουμε, όλοι μας έχουμε διαβάσει, είτε έχουν πρωτοκολληθεί είτε δεν έχουν πρωτοκολληθεί. Και εδώ είναι το οξύμορο, κύριε Κλάψη, ότι ενώ λέει η Τουρκία δεν έχει πρωτοκολληθεί του 32 το προσάρτημα, λέει τώρα όμως το σύμφωνο με τη Λιβύη, εγώ το πρωτοκόλλησα και ισχύει, δηλαδή αυτά. Και επίσης θα ήθελα να πω, κύριε Κουτσουράδη, ότι εκτιμώ ότι είναι ένας μύθος για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, για τη συνέπεια κτλ. Και θα πρέπει αυτό το μύθο να σταματήσουμε να το λέμε. Εμείς βλέπουμε μία ριβίστικη, μία τελείως περιστασιακή πολιτική, η οποία, ναι μεν τώρα ζητάνε, μέχρι πότε δεν ξέρουμε, εμείς βάζουμε τα όρια. Από εκεί και πέρα δεν είναι πάντα σταθερή αυτή η πολιτική της Τουρκίας. Στο παιχνίδι, στο Brande Fair, στη Διελκυνστίνδα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εκτιμώ ότι η Ελλάδα πάντα βρίσκεται κερδισμένη, με πολύ αίμα, με πολύ κόσμο, με πολύ κόπο, είτε σε διπλωματικό επίπεδο, είτε στο πεδίο της μάχης. Από εσάς θέλουμε τη συμπαράστασή σας, διότι όπως ο Κλαούζεβιτς λέει, ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα. Εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την πολιτική που χαράζετε εσείς και τη συμπαράστασή σας μετά τον πόλεμο. Αυτό θα ήθελα. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω ή στο τέλος, στον ταξίαρχο. Ωραία. Να πω συγχαρητήρια σε όλους τους ομιλητές, να καλωσορίσω και πάλι τον κύριο Κλάψη. Σε σχέση με αυτά που είπε ο φίλος ο Κώστας Κογιόπουλος, θέλω να πω, η εκτίμησή μου είναι ότι, και θα ήθελα και τη γνώμη του κύριου Κλάψη, ο μεγάλος αντίπαλος της Ελλάδος στην περίοδο του Μεσοπολέμου, που λέμε μετά τη Λοζάνη και μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο, ήταν η Βουλγαρία και όχι η Ιταλία. Αυτή ήταν που είχε πάντα βλέψεις προς το Αιγαίο και η Ελλάδα είχε βλέψεις, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, στα βόρεια σύνορα με σκοπό να αποκτήσει βάθος στρατηγικό, αυτό που ήταν το μεγάλο πρόβλημα που έλεγε πάντα ο Βενιζέλος. Αυτά σε σχέση με τον κύριο Κογιόπουλο. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Κουτσουράδης για το σχέδιο Άτσεσον, ο μεγάλος
αρνητής ήταν ο Μακάριος και ο Γρίβας. Αυτοί ήταν αυτοί που με τίποτα δεν ήθελα. Ο Μακάριος γιατί πίστευε ότι θα ήταν μια βάση τουρκική εκεί πέρα, θα ήταν η αφορμή για τη διχοτόμηση. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες που λένε ότι από ένα σημείο και μετά προτιμούσε να είναι αρχηγός κράτους παρά αρχηγός μιας ελληνικής επαρχίας. Τώρα σε σχέση με τον κύριο Κλάψη θα ήθελα να του πω για το σχέδιο Άτσι Σομπαλικάντη. Φαντάζομαι τον κύριο Ριζά το γνωρίζετε. Βεβαίως και φίλος. Έχει γράψει ένα βιβλίο στο οποίο αναφέρεται σε σχέση με τα Δωδεκάνησα. Μία από τις προτάσεις τότε ήταν, πέρα από το Καστελόριζο, υπήρξε η πρόταση αυτό σε ένα βιβλίο που αναφέρεται σε αμερικανικά αρχεία. Όπου λέει ότι προτάθηκε και να γίνει η παραχώρηση των Δωδεκανήσων στην Τουρκία και να μεταφερθεί όλος ο πληθυσμός, ο τουρκοκυπριακός εδώ, και να γίνει η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και αναφέρει ότι στα αρχεία αυτό λένε ότι αυτό δεν έγινε για δύο λόγους. Ότι ο ένας είναι ότι ο πληθυσμός ήταν γυρασμένος, προφανώς εδώ αναφέρεται στη μετανάστευση, και το άλλο είναι ότι ήταν εξειδικευμένος. Θα ήθελα, αν έχετε τη δυνατότητα κάποια στιγμή, επειδή προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί του, τι εννοεί εξειδικευμένος ο πληθυσμός του Δεκανήσου και γι' αυτό δεν έγινε. Αυτά. Εγώ σίγουρα θα είχε το θέμα το γιατί ξέρω ποιο είναι το θέμα. Απλώς ως Δωδεκανήσια θα ήθελα να αναφερθώ στο Σύνταγμα των Δωδεκανησίων Εθελοντών. Και αν εσείς μπορείτε να μας πείτε και να τα ακούσουμε όλοι οι Δωδεκανήσιοι εμείς, ότι το Φεβρουάριο του 1941-1586 Δωδεκανήσιοι ανέβηκαν στην Αθήνα και υποχρέωσαν την τότε ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να έχουν καμία νομική υποχρέωση, να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό. Αυτό εγώ θα ήθελα να το ακούσω από εσάς και να το ακούσουμε και όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε και να είστε καλά. Θα είχε ενδιαφέρον να κάνατε μία ξεχωριστή εκδήλωση και να μας αναλύσει, να ρίξει φως σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας της ΚΟ, λόγω και της ιστορικής ιδιότητας του πατέρα του ως πρώτου δημάρχου της ΚΟ επί Ελλάδος. Το βάζω σαν πρόταση. Καλό θα ήταν να, αν μπορούσατε να διοργανώσετε μία εκδήλωση. Ξέρω ότι έχει και πάρα πολύ πλούσιο αρχείο. Το μελετά. Θα ήταν πολύ διαφωτιστικό. Ευχαριστώ αυτό. Βεβαίως. Ο Σοφολογιότατος, μήπως θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Ο Σεβασμιότατος. Κύριε Αντιδήμαρχε, τι λέτε. Να κλείσουμε. Μαζέψτε τα λοιπόν αυτά τα ερωτήματα που ετέθησαν και να κλείσουμε την εκδήλωση. Λοιπόν, πρόταση στον κύριο Ταξιάρχο. Κοιτάξτε να δείτε. Στις διεθνείς σχέσεις, ξαναλέω, μιλάω ως ερασιτέχνης. Δεν είμαι ούτε ιστορικός, ούτε διεθνολόγος. Ο διεθνολόγος, παρακαλώ να με συμπληρώσει. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη, γενικά, υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι οι ρεαλιστές, και η άλλη είναι, ας το πούμε, οι ιδεαλιστές. Αυτό που επικρατεί, και εκεί ανήκω και εγώ, είναι η ρεαλιστική αντιμετώπιση των διεθνών σχέσεων. Ρεαλιστική αντιμετώπιση των διεθνών σχέσεων σημαίνει ότι σε περιβάλλον διεθνούς αναρχίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπάρχει διεθνής αναρχία, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις δυνάμεις του προχωράει. Δεν το λέω εγώ, το έχει πει. Όχι, να ακούστε, να τελειώσω, θα εξειδικεύσω. Ξεκινάει από το Θουκυδίδη.
και έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Ότι στις διεθνείς σχέσεις, από τη στιγμή που δεν υπάρχει μία υπέρτερη αρχή πάνω από τα κράτη να επιβάλλει τους κανόνες, το βλέπουμε με τον ΟΗΕ. Παράδειγμα, τη στιγμή που δεν υπάρχει μία υπέρτερη αρχή, η οποία μάνου μιλιτάρι, δηλαδή με στρατιωτική ισχύ, να επιβάλλει τις απόψεις της, το κάθε κράτος, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης, ο ισχυρός προχωράει μέχρι εκεί που του επιτρέπει η δύναμή του και ο ασθενής υποχωρεί μέχρι εκεί που του επιβάλλει η αδυναμία του. Αυτή είναι η πεμπτουσία του πολιτικού ρεαλισμού. Στις διεθνείς σχέσεις, δυστυχώς, επικρατεί ο πολιτικός ρεαλισμός. Καλό θα ήταν να επικρατούσε ο ιδεαλισμός. Αλλά ιδεαλισμός χωρίς να υπάρχουν μέσα επιβολής των κανόνων του διεθνούς δικαίου, δεν γίνεται. Παράδειγμα, η Κύπρος με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες δεν εφαρμόζει κανείς. Και όχι μόνο η Κύπρος, και άλλα κράτη και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, άρα έχουμε διεθνή αναρχία και ο μόνος τρόπος τα μικρά κράτη να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην πίεση που τους ασκούν τα ισχυρότερα είναι να ενταχθούν σε κάποιους συνασπισμούς σε συνδυασμό, πάλι ο Θουκυδίδης τα λέει αυτά, σε συνδυασμό με την επαύξηση της στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος τους και με αραγές στο εσωτερικό μέτωπο. Αυτή είναι δυστυχώς η μόνη δυνατότητα που έχουν τα μικρά κράτη έναντι των μεγάλων. Αυτό ισχύει, είναι διαχρονικό. Λοιπόν, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ερχόμαστε στην Τουρκία. Η Τουρκία πιστεύει και αυτή στον ρεαλισμό, στον ρεαλισμό με την άποψη του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή, ο ισχυρός επιβάλλει τις απόψεις του επί των ασθενεστέρων. Η Τουρκία έχει να επιδείξει δύο πράγματα. Πρώτον, είναι ένα ιστορικό κράτος, δηλαδή πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα. Είναι ένα μεγάλο κράτος. Συγχρόνω την Τουρκία με την Οθωμανική. Όχι, καθόλου. Αυτό και εδώ. Είναι διαφορετική διαφορά. Σε πολλά σημεία η άποψή μου είναι ότι η Τουρκία, δυστυχώς δεν έχω χρόνο να σας κάνω την ανάλυση μου, ακολουθεί επακριβώς τα διδάγματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε ό,τι αφορά την άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. Λοιπόν, να ολοκληρώσω και εγώ είμαι ανοιχτός σε συζήτηση. Λοιπόν, η Τουρκία, ποια είναι τα δεδομένα. Είναι ένα μεγάλο κράτος, ισχυρό πληθυσμιακά, ισχυρό στρατιωτικά, οικονομικά δεν ξέρω, πάντως είναι στους G20. Αυτό ενδεχομένως είναι κάποια ένδειξη. Έχει όμως τρία, τουλάχιστον εγώ έτσι τα έχω εντοπίσει, τρία διαχρονικά προβλήματα, τα οποία αντανακλώνται στις σχέσεις της Τουρκίας με τα άλλα κράτη. Ποια είναι αυτά τα τρία ασθενή σημεία. Πρώτον, είναι ασταθής εσωτερικά. Και είναι ασταθής εσωτερικά ως κράτος λόγω της ύπαρξης των Κούρδων, λόγω της ύπαρξης των Αλεβιτών, των Σούφι, των χριστιανικών εβραϊκών μειονοτήτων, κυρίως των οικονομικών και κοινωνικών και πολιτισμικών ανισοτήτων και της διάκρισης η οποία διατρέχει όλη την τουρκική κοινωνία ανάμεσα σε μεταρρυθμιστές και μαλικούς και σε παραδοσιακούς Ισλαμιστές. Αυτά όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στην αστάθεια της Τουρκίας στο εσωτερικό της μέτωπο ως κράτος. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ακριβώς εξαιτίας αυτών των εγγενών παραγόντων που δημιουργούν την αστάθεια στην Τουρκία είναι αναγκασμένη για να μην διαλυθεί αυτό το κράτος να ασκεί εσωτερική καταπίεση με προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι, θα έλεγα, μη ρεαλιστικό να ζητάμε από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως την ΕΣΔΑ, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις αρχές του κράτους δικαίου και όλα αυτά τα οποία ανήκουν σε αυτό που λέμε νομικό πολιτισμό της Δύσης. Υπερισχύει η raison d'état, δηλαδή το συμφέρον του κράτους. Και το συμφέρον του κράτους είναι η διατήρηση της Τουρκίας ως κράτος. Η Τουρκία διατηρείται ως κράτος, κατά την προσωπική μου άποψη, γιατί στο εσωτερικό της ασκεί καταπιεστική πολιτική. Έτσι και προσπαθήσει να εφαρμόσει τις αρχές του διεθνούς δικαίου, πρώτο και καλύτερο θα φύγουν οι Κούρδοι και θα ζητήσουν να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Και οτιδήποτε άλλο. Και ένα
Τρίτο στοιχείο είναι ότι αυτή η καταπίεση η οποία ασκείται στο εσωτερικό μέσω αυταρχικών μέσων και μέτρων, ανεξαρτήτως ποιος είναι στην κυβέρνηση της Τουρκίας, είπαμε το συμφέρον του κράτους, είτε ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τα πράγματα, είτε τώρα, είναι το ίδιο. Η εσωτερική καταπίεση πρέπει κάπου να εκτονωθεί. Πώς εκτονώνεται αυτή η εσωτερική καταπίεση? Εκτονώνεται με επιθετική προβολή ισχύως προς τα έξω, προς τους γείτονές της. Δεν είναι τυχαίο ότι ασκείται μια τέτοια πολιτική ισχύως. Είναι η διέξοδος από την καταπίεση η οποία ασκείται στο εσωτερικό. Και ένα δεύτερο στοιχείο, αυτή είναι η πρώτη μου εκτίμηση, ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι από τη στιγμή που η Τουρκία δέχεται ότι εφαρμόζει την ρεαλιστική πολιτική, δηλαδή κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι της επιτρέπουν οι δυνάμεις της λόγω της ισχύως την οποία έχει ή νομίζει ότι έχει και την οποία αρκετοί την θεωρούν δεδομένη ή πιθανή, εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι έχει να δείξει μία προβλεψιμότητα. Δηλαδή αυτά που ακούστηκαν αρκετές φορές για επιτίδιο ουδέτερο και επιτίδιο ουδέτερο. Δεν έχω χρόνο να σας αναλύσω την τουρκική εξωτερική πολιτική στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι πάγια η πολιτική αυτή. Οι αρχές της ετέθησαν ήδη από τον Αβδούλ Χαμίτ. Συνεχίστηκαν επί Κεμάλ Ατατούρκ, συνεχίστηκαν από το διάδοχό του τον Ινωνού και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Είναι μερικοί στόχοι οι οποίοι είναι πάγιοι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και ακριβώς επειδή οι στόχοι της τουρκικής πολιτικής είναι πάγιοι, γι' αυτό το λόγο μπορεί να μιλά κανείς για προβλεψιμότητα. Ξέρει πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία. Αυτό που λέμε και το τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν περίπου αναμενόμενο ότι θα συνέβαινε. Έχω καταγράψει 7 στόχους της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής διαχρονικά. Είτε μιλάμε για την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, είτε μιλάμε για σήμερα. Αυτοί οι διαχρονικοί 7 στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής τηρούνται μέχρι σήμερα με μεγάλη συνέπεια. Δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες. Αν υπάρξει κάτι άλλο, συζητώ. Έρχομαι και στη δεύτερη παρατήρηση. Θες να συμπληρώσεις κάτι? Για να κλείσω. Ναι. Που είπες, η διαχρονικότητα, αν μου επιτρέπετε, η διαχρονικότητα της πολιτικής είναι εμφανέστατη. Ξέρετε τι ήθελε η Τουρκία από τους συμμάχους και τι ζήτησε και τι πήρε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μπορούμε να το δούμε και σήμερα πώς γίνεται η διαχρονικότητα αυτή. Η Τουρκία ζήτησε λοιπόν από τους συμμάχους, και τώρα το βλέπουμε στο σήμερα, τη Συριακή Αλεξανδρέτα, την πήρε από τους Γάλλους δώρο και την ενσωμάτωσε στην Τουρκία, το Χαλέπι, την Ιρακινή Μοσούλη, την Αίγυπτο, να έχει λόγο τότε ήταν αγκροκρατούμενη, τα Δωδεκάνησα βέβαια, την Κύπρο, εντολή στην Αλβανία, αυτό το απερχαιωμένο σύστημα των εντολών, της απικίας δηλαδή, εδαφικές ρυθμίσεις σε βάρος της Βουλγαρίας και τον έλεγχο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Επίσης, εδάφη στο Ιράκ και πιθανώς στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό ζήτησε από τους συμμάχους, παρόμοιο ζητούσε και από τους Γερμανούς. Αναλόγως βέβαια ποιος θα κέρδιζε. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Βλέπουμε τι γίνεται στο Ιράκ, πώς έχει εισβάλει στη Συρία. Είναι διαχρονικά και έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία είπε και ο Αχιλλέας πριν. Αυτό είναι του 44 το έγγραφο. Τώρα να απαντήσω στο φίλο Βασίλη, γιατί είπα για την Ιταλία. Λοιπόν, η Ιταλία από το 12 καταλαμβάνει τα Δωδεκάνησα και τα κρατάει, ενώ είχε πρώτα σκοπό να τα επιστρέψει πίσω, παρόλο που οι Ιταλοί ναύαρχοι εδώ που κατέλαβαν έλεγαν περί αυτονομίας τα λοιπά, δεν κράτησε τίποτα. Δεύτερον, χάρη στην Ιταλία δημιουργήθηκε η Αλβανία. Αν δεν είχε τους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν μακροπρόθεσμα σχέδια, η Αλβανία πιθανώς δεν θα είχε δημιουργηθεί σαν κράτος έτσι αυτόνομη. Και είναι όλα στον 20ο αιώνα. Όλα αυτά στον 20ο αιώνα. Και έτσι δημιουργήθηκε πρόβλημα και για τη Βόρειο Ήπειρο που η Ελλάδα διεκδικούσε.
Μετά έχουμε με τη δολοφονία Τελίνη, το 22 ήταν 23, η οποία έγινε πιθανώς από Αλβανούς κακοποιούς. Ο Τελίνη ήταν ο στρατιωτικός, ο Ιταλός ο στρατηγός που θα καθόριζε τα σύνορα μεταξύ Αλβανίας Ελλάδος. Πάλι οι Ιταλοί καθόριζαν αυτά και όχι οι Αλβανοί. Οι Ιταλοί ήταν αυτοί που καθόριζαν. Η αποτέλεσμα στη δολοφονία Τελίνη κατηγορήθηκε η Ελλάδα και έχουμε πει την κατάληψη της Κέρκυρας. Βομβαρδίσαν το κάστρο της Κέρκυρας που είχε μέσα πρόσφυγες από τη Μικρασία και σκότωσαν τόσα άτομα. Έχουμε μετά, εκτός βέβαια το 12-12, έχουμε Μικρά Ασία. Η παρέμβαση των Ιταλών ήταν τρομερή. Ενώ εμείς είχαμε πρώτο καθεδρία, ας πούμε, για τη Σμύρνη, οι Ιταλοί θέλανε και εκείνοι κομμάτια. Βέβαια, μετά βρεθήκαν και στην Ατάλη και, όπως είπε ο κύριος Κλάψης, όλο αυτό το μέσα από το Δωδεκάνησα και κάτω ήταν ιταλικό και βοήθησε πάρα πολύ τον Κεμάλ πριν τη συμφωνία που έκανε με τους Γάλλους το 21, η συμφωνία Φραγκλέν-Μπουγιόν, που οι Γάλλοι πλέον αναγνώρισαν το Κεμάλ και τις επαναστατικές δυνάμεις. Πάμε μετά στον πόλεμο του 40. Ο πόλεμος του 40 είναι το κυρίαρχο γεγονός μετά τα Δωδεκάνησα και συνεχίζει η κατάληψη της Ελλάδος. Διαλύσαν το ελληνικό νόμισμα, την ελληνική οικονομία, προσάρτησαν τα Εφτάνησα στην Ιταλία. Οι Γερμανοί εδώ ήταν κατακτητές, οι Ιταλοί έκαναν προσαρτήσεις. Και βεβαίως, δεν θα μιλήσουμε για σφαγές, για πράγματα που κάνανε. Οι Βούλγαροι βεβαίως είναι εχθροί, υπήρχε το σχέδιο ΙΒΙΙΙ. Η γραμμή μεταξά ήταν προς τους Βούλγαρους κοιτούσε. Όμως ο πόλεμος έγινε από την Αλβανία. Θεωρώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο και εκτός το Δεκάνησα και τις παρεμβάσεις και όλα αυτά στη διπλωματία, ο κ. Κλάψης τα ξέρει καλύτερα, που οι Ιταλοί κάνανε σε όλα τα πράγματα της Ελλάδος και μετά με τον φασισμό έγιναν χειρότερα, ήταν και αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι Ιταλοί δεν είναι οι Γερμανοί. Έγιναν εχθροί μας, ναι, το 41 που κατέλαβαν την Ελλάδα. Η Γερμανία πριν το Χίτλερ ήταν η χώρα των ποιητών, ήταν η χώρα των μουσικών, ήταν η χώρα των φιλελλήνων. Αυτή ήταν η Γερμανία. Βεβαίως μετά από τον ναζισμό έγινε αυτή που έγινε. Γι' αυτό μιλάμε για την Ιταλία. Εντάξει. Πολύ σύντομα, για να μην καταχραστώ τον χρόνο περισσότερο. Πολύ σύντομα, για να... Ένα. Στο Μεσοπόλεμο, πράγματι η Ελλάδα έβλεπε ως μεγάλη απειλή τη Βουλγαρία, αλλά από ένα σημείο και μετά και την Ιταλία. Απόδειξη ότι αυτές οι δύο ανησυχίες της Ελλάδας την όθησαν να αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία και αντίστοιχα η Τουρκία οι ίδιες ανησυχίες την όθησαν να αναπτύξει σχέσεις με την Ελλάδα. Το 1933 η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν το Σύμφωνο της Εγκάρδειας Συνεννόησης με το οποίο εγγυούνταν αμοιβαία το απαραβίαστο σύνορο του στη Θράκη. Όχι μόνο αναγνώριζε τα σύνορα, αλλά έλεγαν ότι αν κάποιος τρίτος κακός, η Βουλγαρία δηλαδή, τα παραβιάσει, από κοινού θα τα αντιμετωπίσουν. Το 1938 η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν το σύμφωνο, τη λεγόμενη συμπληρωματική συνθήκη, με την οποία εγγυήθηκαν αμοιβαία και τα ναυτικά του σύνορα. Ήταν μια συμφωνία ουσιαστικά αμυντική απέναντι στον Ιταλικό αναθεωρητισμό. Η Ελλάδα ανησύχησε πάρα πολύ για την Ιταλία και κατάλαβε ότι η Ιταλία πρόκειται να εισβάλλουν και στην Ελλάδα, όταν το Πάσχα το 1939 οι Ιταλοί κατέλαβαν την Αλβανία. Η ανησυχία υπήρχε από πριν και συμπλεκόταν και με τη Βουλγαρία, διότι οι Ιταλοί στο πλαίσιο της ανόδου των αναθεωρητικών δυνάμεων το 1933 προσετερίστηκαν και τους Βούλγαρους. Επομένως, τα δύο συναρτώνταν από ένα σημείο και έπειτα. Για το σχέδιο Άτσισον. Το σχέδιο Άτσισον ήταν μόνο για το Καστελόριζο, αναφερόταν. Υπήρχαν όμως συζητήσεις πιο πριν για σκέψεις, όχι ακριβώς συζητήσεις. Και για τον Εύρο, το βόρειο κομμάτι του Εύρου, και για ανταλλαγή της ελληνικής μονότητας της Κωνσταντινούπολης με τους Τουρκοκύπριους σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί το ζήτημα. Πολλές συζητήσεις, πολλές ιδέες, αλλά το ζήτημα που συζητήθηκε εν τέλει και που η ελληνική κυβέρνηση φάνηκε διατεθειμένη να το αποδεχθεί, η Τουρκία δεν απάντησε ποτέ, ήταν εγκαθίδρυση στρατιωτικής βάσης τουρκικής στην Κύπρο, επί ενοικίο έλεγε η Ελλάδα, κατά κυριαρχία ίσως η Τουρκία, και επαναχώρηση του Καστελόριζου. Πρέπει να δούμε, είπε και ο κύριος Κουτσουράδης, η ιστορία των χαμένων ευκαιριών. Πόσο χαμένη ευκαιρία είναι το σχέδιο Άτσισον, είναι ανάλογα ποια στιγμή το κοιτάς. Αν το δεις μετά το 1974, είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Γιατί όταν είδαμε τη συμφορά του 1974, το σχέδιο Άτσισον ήταν παράδεισος. Αντίστοιχα, οι συμφωνίες Ρίσης και Λονδίνου του 1959, σήμερα μας φαίνεται όχι παράδεισος, είναι μετά τον παράδεισο. Έχεις περάσει τον παράδεισο και προχωράς παρακάτω. Το 1959 θεωρήθηκαν από ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ως περίπου προδοτικές.
Το 64 το σχέδιο Άτσισον ήταν μια μορφή τυχοτόμησης. Περί αυτού επρόκειτο. Αλλά ήταν, αποδείχθηκε ότι ήταν θετική εξέλιξη. Εκ των υστέρων, ναι. Το ερώτημα της πολιτικής, και αυτό μας διαφοροποιεί εμάς από αυτόν που ασκεί πολιτική εξουσία, είναι πώς παίρνεις την απόφαση εκείνη την ώρα. Όχι 10 χρόνια μετά, όπως την κρίνεις, 50 χρόνια μετά. Κάθομαι εγώ στο γραφείο μου, βλέπω τα αρχεία και λέω: έκανε αυτό ο Βενιζέλος ήταν καλό, έκανε αυτό ο Παπανδρέου ήταν καλό, έκανε αυτό ο Καραμαλής ήταν κακό. Θα λέω τώρα τυχαία παραδείγματα, αλλά εγώ δεν είμαι εκείνη την ώρα να λάβω την απόφαση. Είμαι έξω από το κουτί του χωροχρόνου και από την άνεση του γραφείου μου μπορώ να πω οτιδήποτε θέλω, χωρίς να κληθώ να αποδείξω αυτό το οποίο συνέβη. Η πολιτική δεν είναι πειραματική επιστήμη, είναι μία τέχνη εκείνης της ώρας. Σύνταγμα Δωδεκανησίων που ετέθηκε δεν ήταν μόνο η Δωδεκανησία, θα το πάω και λίγο παρακάτω. Στον πόλεμο του 1940-41 συντάχθηκαν με τους Ελλαδίτες Έλληνες, θα το πω έτσι, οι αλήτρωτοι Έλληνες, Δωδεκανήσιοι, αλλά και οι Κύπροι που πολέμησαν, συντάχθηκαν και οι Έλληνες του παρικιακού ελληνισμού, από την Αίγυπτο κτλ. Ακόμα και οι Έλληνες του απόδημου ελληνισμού, και αυτό δεν ήταν μόνο στον πόλεμο του 40-41, και στους Βαλκανικούς πόλεμους το είδαμε, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το είδαμε, και στη Μικρασιατική Εκστρατεία το είδαμε, και νομίζω θα το ξαναδούμε εάν ποτέ παραστεί η ανάγκη, ελπίζω ποτέ να μην παραστεί. Για τη μάχη της Κόνιτσας που αναφέρθηκε προηγουμένως, όχι, δεν έπαιξε ρόλο στην αλλαγή της Σοβιετικής Τάσης, για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί η μάχη της Κόνιτσας ήρθε πολύ μετά την αλλαγή της Σοβιετικής Τάσης, περίπου ένα χρόνο μετά και 10 μήνες μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ειρήνης. Και ένα καταληκτικό σχόλιο για να μην αυτομαστιγωνόμαστε, γιατί πολλές φορές έχουμε αυτή την κακή συνήθεια στην Ελλάδα. Η ελληνική εξωτερική πολιτική, σε αντίθεση με αυτά που νομίζουμε οι περισσότεροι, είναι πολύ επιτυχημένη. Αρκεί να δείτε το χάρτη πώς έχει αλλάξει. Επιτυχημένη εξωτερική πολιτική δεν είναι αυτή που ζητάει πολλά. Είναι αυτή που κατορθώνει κάποια από αυτά που ζητάει. Η Τουρκία μπορεί να ζήτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλα αυτά όσα ζήτησε, αλλά εν τέλει στην διάρκεια του πολέμου δεν πήρε τίποτα. Η Ελλάδα με αυτά και με αυτά πήρε τα Δωδεκάνησα. Δεν πήρε όλα όσα θα ήθελε. Ενδεχομένως να μην πήρε αυτά που οι Έλληνες θεωρούσαν ότι τους αναλογούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι κέρδισε. Και πάνω σε αυτό να σας πω ένα σχόλιο. Προκύπτει ένα μεγάλο δίδαγμα από τη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο νομίζω ότι έχει γίνει βίωμα και συνείδηση και των Ελλήνων πολιτικών και ενός μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινή νόμης. Η Ελλάδα, επιτυγχάνει στόχους της εξωτερικής πολιτικής και μεγαλουργεί, μπορώ να πω, όταν έχει δύο πράγματα. Δικές της δυνάμεις και μπαίνει και σε μεγάλες συμμαχίες. Είτε αυτές είναι περιφερειακές, ξέρω εγώ, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, είτε είναι μεγάλες συμμαχίες του Πρώτου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου, γιατί τον ξεχνάμε τον Ψυχρό Πόλεμο, που η Ελλάδα βγήκε νικήτρια από αυτόν, ενώ όλοι οι βόρειοι γειτονές της βγήκαν κατεστραμμένοι. Αντίθετα, καταστρέφεται, ιτάται, παθαίνει μεγάλες νύλες όταν μένει μόνη της. Είτε είναι ο πόλεμος του 1897 απέναντι στην Τουρκία, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε είναι από ένα σημείο και μετά η Μικρασιατική Εκστρατεία στην οποία έμεινε μόνη της, είτε, λυπάμαι να σας πω, το 1974 στην Κύπρο που έμεινε μόνη της, αβοήθητη και χωρίς να είναι προετοιμασμένη η ίδια η Ελλάδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Το δίδαγμα είναι απλό. Η γιαγιά μου έλεγε: αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς, μην περιμένεις οι άλλοι να σε ξύσουν. Όμως, το δικό μας το χέρι, κάθε φορά, για να ξύσουμε την πλάτη μας, μπορεί να μην φτάνει και να χρειαστούμε τη βοήθεια ενός άλλου φίλου να μας βοηθήσει στο ξύσιμο. Χρειάζονται και τα δύο μαζί. Και η δική μας προετοιμασία και η προσπάθεια να εξασφαλίζουμε διεθνή ερίσματα. Κάτι που κάνουμε, δεν είναι απλό, είναι να το δει κάποιος στην καθημερινότητα σήμερα. Αυτά και έκλεισα, ελπίζω συντόμως. Ευχαριστήσω τη Δημοτική Τηλεόραση της ΚΟ για την παρουσία της και που καλύπτει πάντα τις εκδηλώσεις μας. Σε ανάμνηση της βραδιάς... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι έκδοση του Φιλιτά συνεργασία με την Αρχαιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για τον καινούργιο αρχαιολογικό χώρο που θα ανοίξουμε, ελπίζουμε, προσεχώς. Και τα ΚΟΙΑ, έκδοση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της ΚΟ και για τον κύριο Κουτσουράδη. Και κύριος Κογιόπουλος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.